είπατε ότι ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι νωρίτερα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Άρα λοιπόν και τώρα μπορεί να δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια. Γι' αυτό εξάλλου κάνουμε και αυτή την ημερίδα. Νομίζω ότι μπορώ να δώσω, να επιστρέψω μάλλον το λόγο στους κυρίους και κυρίους αντιπροέδρους να συντονίσουν την επόμενη φάση της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμμετάσχω και εγώ βεβαίως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψυχάλη, κύριε Χατζή. Νομίζω ότι κλείσαμε τις εισηγήσεις, κύριε Σαρόφ, κύριε Χατζή, κύριε Συμπρόεδρε. Κλείσαμε τις εισηγήσεις. Όπως θα βλέπετε και εσείς στο chat, έχουμε έναν καταιγισμό ερωτήσεων, τα παρακολουθούμε όλοι. Νομίζω ότι γίνανε μια αναλυτικές εισηγήσεις. Όντως, κύριε Χατζή, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι εδώ έχουμε το up-to-date, έχουμε αυτά τα οποία τα μαθαίνουμε σήμερα. Και καλά θα είναι αυτά να τα επαναλαμβάνουμε. Εύχομαι να μην χρειαστεί να τα επαναλάβουμε, να λήξει αυτή η πανδημία, αλλά εάν δεν γίνει αυτό και δυστυχώς έχουμε το απευθέω και έχουμε συνέχεια, καλά θα είναι να ενημερωνόμαστε σε τα χρονικά διαστήματα και πιστεύω, κύριε Σαρόφ, μας ακούνε και οι πρόεδροι, ότι αυτές οι συνεργασίες των δύο ιατρικών συλλόγων της Αττικής, κύριε Σαρόφ, κύριε Χατζή, θα συνεχίσει, γιατί το είχαμε πει ότι δυστυχώς η Αττική να μην μπει στο κόκκινο, γιατί όταν μπει στο κόκκινο θα έχουμε αυτά που βλέπουμε τώρα. Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με 5 εκατομμύρια κατοίκους. Και να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Δεν θα νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Έχουμε την κυρία Σταθάκου που έχει συνοψίσει λίγο, έχει μαζέψει ερωτήσεις. Α, κυρία Σταθάκου. Τι ευχαριστώ που σας βλέπουμε και εύχομαι σε λίγο καιρό, κυρία Σταθάκου, να μην σας βλέπουμε τηλεοπτικά, να είμαστε όλοι γεροί, να βρεθούμε από κοντά. Μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει έτσι, η προσωπική και ανθρώπινη επαφή. Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, να συγχαρώ τους ομιλητές μας. Είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον οι εισηγήσεις τους και αυτό αποτυπώνεται και από τα πολλά ερωτήματα που έχετε υποβάλει. Εγώ τα έχω κατηγοριοποιήσει και θα προσπαθήσω να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Μας είπατε ότι είναι ασφαλής, με όσα είπατε, είναι πράγματι ασφαλής η τηλεφωνική παρακολούθηση των κατοίκων ασθενών. Σε μια οικογένεια 4 ατόμων, με ένα άτομο θετικό, μέχρι να εκδηλώσουν όλοι κορονοϊό, μήπως η καραντίνα των 14 ημερών είναι λίγη. Ασθενής θετικός 10 μέρες καραντίνα. Την 11η μέρα έρχεται στο κέντρο υγείας ή στο εμβολιαστικό κέντρο. Κατά πόσο χρονικά είναι αυτό ασφαλές? Και όποιος έχει νοσήσει και έχει ακόμα αντισώματα, μπορεί να μεταδώσει τον ιό μετά από επαφή? Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος από τους ομιλητές μας θα ήθελε να απαντήσει. Με ακούτε? Λοιπόν, ποιος θα λάβει το λόγο? Να πάμε ένα-ένα, κυρία Σταθάκου. Είναι μία ερώτηση αυτή, γιατί βλέπω βάλατε πολλά μαζί. Έχουν κατηγοριοποιηθεί, δηλαδή ουσιαστικά και οι ερωτήσεις αφορούν καταρχάς πολύ σημαντικό να απαντήσουμε αν είναι ασφαλής η τηλεφωνική παρακολούθηση και τι γίνεται με το διάστημα της καραντίνας. Δηλαδή τα άτομα που νοσούν είναι ασφαλής η καραντίνα των 14 ημερών. Στην 11η μέρα μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Ποιος από τους κυρίους συναδέλφους θα ήθελε να απαντήσει σε αυτό? Για το σπίτι θα ήθελα να πω ότι σαφέστατα δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε 100% σίγουροι ότι η τηλεφωνική παρακολούθηση είναι ασφαλή. Έχουμε μια κακή επικοινωνία με τον κύριο Λουκίδη, παρακαλώ τον κοντρό. Κύριε Λουκίδη, ένα λεπτό σας παρακαλώ, δεν ακούστηκατε καλά. Ένα λεπτό, κύριε Λουκίδη. Να το επαναλάβετε λίγο, γιατί είχατε μια κακή σύνδεση. Πείτε το, σας παρακαλώ πάλι. Ναι, κύριε Λουκίδη. Ο κύριος Λουκίδης μας ακούει? Έχουμε πρόβλημα με τον κύριο Λουκίδη. Με ακούτε από τον κοντρόλ? Ναι, μπορεί να απαντήσει και κάποιος άλλος. Ελάτε. Ο κύριος Σαμάρκος. Ελάτε, κύριε Σαμάρκο. Καταρχάς, να επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Λουκίδης, ότι η τηλεφωνική επικοινωνία 100% δεν είναι ασφαλής. Έτσι. Γίνεται ασφαλέστερη, πάρα πολύ ασφαλέστερη, με τη χρήση του παλμικού οξυμέτρου. Τώρα, για την άλλη ερώτηση σε σχέση με την καραντίνα, αυτές είναι οι οδηγίες του ΟΔΗ και πρέπει να τηρούνται.
υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών που μπορεί να βγαίνει θετική PCR περισσότερο, κυρίως οι ανοσοκατασταλμένοι. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι, ακόμα και με θετική PCR, μετά την 7η μέρα η πιθανότητα μετάδοσης μεταδίδεται, είναι πολύ χαμηλότερη. Επομένως, είναι ασφαλής σε γενικές γράμμες. Έτσι, δεν υπάρχουν ποτέ 100%. Δεν θυμάμαι τώρα κάποια άλλη ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσουμε. Και να πω μόνο σε αυτό, πριν δώσω στον κύριο Λουκίδη, γιατί είχε μια κακή σύνδεση και δεν ακούστηκε, ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Σαμαρά, κύριε Λουκίδη. Όντως το λέω, εγώ διευθύνω ένα πολυιατρείο και εργάζονται δεκάδες άνθρωποι εδώ. Έχω έναν ασθενή, συγγνώμη, έχω έναν εργαζόμενο ο οποίος βγαίνει θετικός. Και αυτός ο άνθρωπος μένει στο σπίτι του και, και μένει τις 7, 8, 9 μέρες, 10. Λέει ο ΕΟΔΗ, ας είναι θετικό το PCR, φέρτε τον να δουλέψει. Πόσο, εγώ είμαι δομή υγείας. Δεν σας κρύβω, ξέρω τι λέει ο ΕΟΔΗ, προβληματίζομαι. Και λέω, αν μπορώ, δεν θα ήταν καλό να τον αφήσω λίγες μέρες ακόμα να μου κάνει ένα... Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνει αρνητικό PCR, γιατί ξέρουμε ότι το PCR μπορεί να είναι θετικό και δεν μεταδίδει. Αλλά να τον κρατήσω και λίγες μέρες, να πάω τη 14η, αν μπορώ. Ξέρω ότι στις δημόσιες δομές είναι δύσκολο. Το ξέρουμε αυτό. Όμως, εγώ στην ιδιωτική δομή, όπου αντιλαμβάνεστε ότι αν κολλήσει κάποιος ασθενής και πει μετά ότι κόλλησε επειδή είχατε έναν ασθενή, έναν εργαζόμενο που ήταν θετικός, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Να απαντήσω εγώ. Ναι, κύριε Σαμάρκο, και μετά ο κύριος Λουκίδης. Νομίζω πρέπει να έχουμε έτσι και μια κοινή λογική. Αν έχουμε τη δυνατότητα να παρατείνουμε λίγο την παραμονή χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, νομίζω δεν θα είναι κακό να το κάνετε, ώστε να μην υπάρχει το άγχος και η ανησυχία. Έτσι, αυτό, αν θέλετε να το ερμηνεύσουμε αλλιώς, αυτό είναι το ελάχιστο διάστημα στο οποίο μπορεί να επιστρέψει ο εργαζόμενος. Έτσι, αν υπάρχει δυνατότητα, φαντάζομαι μπορεί να παραταθεί για λίγες μέρες. Ωραία. Κύριε Λουκίδη, κύριε Σαμπάκο, με επιτρέπετε, δεν ακούσατε τον κύριο Λουκίδη. Απλώς θα ήθελα να πω ότι αυτό που δεν ακούστηκα προηγουμένως, ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς, αλλά από ό,τι άκουσα από την τοποθέτηση του κυρίου Σαμάρκου, μάλλον πρέπει να μίλησε για το παλμικό οξύμετρο, που το τονίσαμε πάρα πολύ, και νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος, εφόσον φοριέται, μάλλον μετριέται, με συγχωρείτε, 20 δευτερόλεπτα σε κάθε, στο ίδιο δάκτυλο των δύο χεριών, και παίρνουμε την καλύτερη τιμή, θα είμαστε πολύ πιο ασφαλείς στην αξιολόγηση του παλμικού οξυμέτρου για έγκαιρη αναγνώριση της αναπνευστικής νόσου. Και να σας πω από την εμπειρία μου, γιατί είμαι και εγώ και ο κύριος Σαμάρκος, είμαστε μάχημοι γιατροί, κάνουμε κλινική πράξη. Δεν έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά από διαχείριση σπιτιού που να έχουν στραβώσει και να έχει χαθεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, έχουμε πολλές πληροφορίες από το εξωτερικό που φαίνεται ότι πολλά περιστατικά έφτασαν στα νοσοκομεία εξαιτίας μη επικοινωνίας με κάποιον γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας. Άρα νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, για να περάσουμε και ένα θετικό μήνυμα, νομίζω ότι η διαχείριση κατοίκων, έτσι όπως γίνεται και από τα κέντρα υγείας φυσικά, γιατί και εκεί πρέπει να σταθούμε και να πούμε ένα μεγάλο ρόλο που έχουν παίξει, διότι πολλές φορές, ξέρετε, ακούγονται όλα τα νοσοκομεία και όλα οι μονάδες της πρώτης γραμμής, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορούμε η τηλεφωνική παρακολούθηση ή η e-παρακολούθηση με την e-τεχνολογία, γιατί και αυτήν την έχουμε χρησιμοποιήσει μέσω κάμερας και με μέσω επαφών οπτικών, είναι μια σχετικά αποτελεσματική μέθοδος. Ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσουμε κιόλας, όποιος έχει αρρωστήσει και έχει αντισώματα, μπορεί να μεταδώσει τον ιό? Θέλετε λίγο, κύριε Σαμάρκος, αν θέλει. Ναι, θα απαντήσω εγώ. Όποιος έχει αρρωστήσει, μεταδίδει τον ιό για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα των πρώτων 7-10 ημερών. Από εκεί και μετά δεν μεταδίδει τον ιό, όχι. Ωραία. Μόνο αν αρρωστήσει η δεύτερη φορά, που συμβαίνει σχετικά σπάνια. Θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Καυκά, ναι. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Επί του ιδίου θέματος, κύριε Αντιπρόεδρε, επικαιροποιώντας λίγο το θέμα του προσωπικού των κέντρων υγείας ή των πολυδύναμων ιατρείων, μήπως πρέπει να σχολιάσουμε το θέμα του ποσοστού εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού και δεύτερον,
του μη υγειονομικού προσωπικού σε αυτές τις δομές. Εσείς είστε ο πιο ειδικός να δώσετε μια εικόνα επ' αυτού του θέματος, αν θέλετε βεβαίως. Εάν μιλάτε για μένα, κύριε Χατζή, να πω το τι. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ναι. Εγώ θα απαντήσω, δεν μασάω τα λόγια μου. Έχουμε ένα πρόβλημα, κύριοι συνάδελφοι, ότι το υγειονομικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό σαφώς έχει εμβολιαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το μη ιατρικό προσωπικό. Πλην όμως, έχουμε βέβαια και το ξέρουμε ότι υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Επειδή έχουμε εχνηλατήσει κάποια πράγματα και έχουμε κάνει και μια συζήτηση και μου έχει πει και ο πρόεδρος και το έχουμε ψακοιτάξει, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Οι πολλοί γιατροί το πρώτο διάστημα αμέλησαν. Δεύτερον, περίμεναν να δούνε, ξέρετε, λίγο το AstraZeneca κλπ. Τώρα έχουν επιταχύνει και βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν συνέχεια στην πλατφόρμα και έχουμε συνεχή τηλέφωνα για να εμβολιαστούν. Και το μεγάλο θέμα το οποίο πέφτει περισσότερο είναι στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο εκεί όντως πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Το αντιμετωπίζουμε και δεν σας κρύβω ότι και εγώ στο πολυατρείο δουλεύουμε 50 περίπου άνθρωποι στο πολυατρείο. Δεν είχα καμία μα κανένα πρόβλημα στους γιατρούς που δουλεύανε, και αρκετοί είναι, κοντά στους 28 γιατρούς. Οι υπόλοιποι 22-24 άτομα νοσηλευτές, σε πολλούς χρειάστηκε να κάνω διάλεξη για να τους πείσω για να νοσηλευτούν. Ίσως η πειθότουση έπεσε η δική μου, ίσως το γεγονός ότι είδαν ότι εμβολιαστήκαν οι γιατροί. Σχεδόν όλο το προσωπικό πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο να εμβολιαστεί του πολυατρείου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αντιμετώπισα και στην πράξη και το είδα και με άλλους συναδέλφους αντιμετωπίσαν το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι και τυχαίο. Νομίζω, κύριε Σαρόφ, το ξέρετε καλά και αυτό που έγινε και με τα νοσοκομεία στο Πειραιά και το ξέρετε ίσως καλύτερα να μας το πείτε εσείς. Εγώ επειδή είμαι σε ένα νοσοκομείο έτσι, το οποίο βάλετε και ιδιαίτερο στον τελευταίο καιρό... Το βάλετε, δεν βάλετε, απλά και μόνο το δημοσιογραφικό βάλετε. Αυτό εννοώ, ότι βάλετε για άλλους... Κύριε Σαρόφ, τον άγγελα τα ακούσει η κυρία Σταφάκου, γιατί είναι εκπρόσωπος των δημοσιογράφων. Συνήθως η αλήθεια είναι ότι βολές από το τύπο είναι. Έχετε δίκιο που μας το καταλογίζετε, αλλά κάποια αλήθεια θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Όχι. Υπάρχει παραπληροφόρηση η οποία βολεύει τους δημοσιογράφους σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Εγώ ήθελα να πω απλώς ότι οι γιατροί σε μας ένα ποσοστό γύρω στο 80% είναι εμβολιασμένοι. Εκείνοι που έχουν ένα μικρό ποσοστό εμβολιασμού, γύρω στο 50-55% είναι το προσωπικό. Αυτό είναι λιγάκι, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Εμείς και εμείς το προσπαθούμε, αλλά υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Και αυτό για μένα είναι εκείνο που ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Η παραπληροφόρηση. Δηλαδή, ο καθένας βγαίνει και λέει αυτό που νομίζει και δεν υπάρχουν στοιχεία. Απ' την άλλη μεριά, ενώ πιστεύω ότι υπάρχουν τόσα πολλά εμβόλια τα οποία κάνουμε, έχει δοθεί τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό, σε κάτι επιπλοκές, οι οποίες γυρίζουν σε όλο το νοσοκομείο, ότι έχει επιπλοκές, υπάρχουν επιπλοκές, κινδυνεύουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Ενώ σε εμάς το νοσοκομείο μας όλοι αυτοί που εμβολιαστήκανε, παραδείγματος χάρη, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση από όλες τις μεριές. Και από συναδέλφους και από την τηλεόραση και γενικά παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αν τελειώσουμε, κύριε Πατσουράκο, ήθελα και εγώ να κάνω μία ερώτηση στο τέλος, εκπροσωπώντας όλους αυτούς τους νέους γιατρούς οι οποίοι νοσηλεύουν. Αλλά θα περιμένω, αφού τελειώσουμε, να την κάνω στο τέλος. Κύριε Αντιπρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, γνωρίζετε ότι το Προεδρείο τελευταίο μιλάει. Οπότε στο τέλος θα μαζέψουμε εμείς ό,τι μπορούμε, αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Λοιπόν, κυρία Σταθάκου, μόνο να πω κάτι που είπε ο κύριος Χατζής, το ότι για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είπατε, κύριε Χατζή, προσπάθεια. Δεν έχουμε εικόνα.
είναι προσπάθεια και νομίζω θα είναι τις επόμενες μέρες η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Ναι, ναι. Κυρία Σταθάκου. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα μία ερώτηση να μας απαντήσει ο κύριος Λουκίδης, που είναι πραγματικά σημαντική. Σε ασθενή με κακουχία ή χωρίς άλλα όμως συμπτώματα, είναι αρκετό το να έχει χαμηλό κορεσμό οξυγόνου και αυξημένους σφιγμούς για να τον παραπέψουμε στο νοσοκομείο? Σαφέστατα, ναι. Γιατί μπορεί και να μην έχει... Έχουμε δει ανθρώπους και νοσηλεύουμε και ανθρώπους αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν είχαν πυρετό, είχαν μόνο μία έντονη καταβολή κακουχία, είχαν χαμηλό κορεσμό και όταν μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο είχαν αξονική τομογραφία με βυθίσματα που ήταν αρκετά εκτεταμένα. Ο κορεσμός είναι πολύ, εφόσον έχει μετρηθεί σωστά, είναι πολύ καλό στοιχείο αναγνώρισης της επιβάρησης αναπνευστικής νόσους. Αυτό νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει οι περισσότεροι πλέον στην διαχείριση των ασθενών αυτών. Ωραία, ήταν σημαντική αυτή η διευκρίνηση και τώρα θα παρακαλούσα να μας βοηθήσει ο κύριος Καυκάς. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν καταρχάς την καρδιολογική εκτίμηση στους αποθεραπέντες. Αν θα συνιστούσατε, αφού κάποιος νοσήσει, έστω και ελαφρά, πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθηθεί καρδιολογικά και για πόσο διάστημα, σε πόσο χρόνο μετά το εξιτήριο πρέπει να διενεργείται καρδιολογικός έλεγχος? Και θα θέλαμε και την άποψή σας για την κολχικίνη. Με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να χορηγείται? Για παράδειγμα, πρέπει να δίνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου άνω των 60 ετών όταν νοσήσουν? Μπορούμε, εφόσον ουσιαστικά δεν βοηθάει η χορήγησή της στην εξέλιξη της νόσου, να μην τη χορηγήσουμε στους ασθενείς τους οποίους πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ? Για να μην πάρει το λόγο και μην κάνω παρέμβαση, κύριε Καυκά, επίσης, κυρία Σταθάκου, νομίζω ότι υπάρχει μια ερώτηση για τα D-dimers. Ωραία, αν θέλετε, με βοηθήσετε. Ναι, γιατί είναι εξειδικευμένοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Πάμε για τα D-dimer. Όπως είπαμε και στην παρουσίαση, τα D-dimer για την πνευμονική εμβολή έχουν σημασία τα αρνητικά. Η θετική τιμή D-dimer, πάνω από το όριο που θα πούμε, δεν έχει πολύ εξαίρεση ότι αυτοί οι ασθενείς συνήθως έχουν αυξημένα D-dimer. Άρα θα στηριχθούμε, υπόθηκε και από άλλον συνομιλητή, η κλινική εικόνα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κλινική εικόνα του ασθενούς. Τώρα, όσον αφορά την τιμή, το cut-off είναι το 0,5. Όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα για ασθενείς πάνω από 50 ετών το age-adjusted, την age-adjusted τιμή, δηλαδή αυτή που ρυθμίζεται με την ηλικία. 10 επί την ηλικία. 10 είναι 80 ετών. 0,8 είναι το όριο. Αλλά όπως είπαμε όμως, σημασία έχουν αν είναι αρνητικά τα D-dimer. Οπότε μας αποκλίνουν πνευμονική εμβολή με μεγάλη πιθανότητα. Τα θετικά θα πρέπει να στηριχθούμε αλλού. Τώρα, πάμε στην ερώτηση για την κολχικίνη. Σύμφωνα με τις οδηγίες στην Ελλάδα του ΕΟΔΗ, χορηγείται. Θα δούμε αν θα αλλάξουν. Δεν έχουμε τα αναμενόμενα όλα αυτά που περιμέναμε, τα συνταρακτικά αποτελέσματα. Είναι ένα ανοσοτροπητικό φάρμακο. Οι παρενέργειες δεν είναι τόσο τρομερές. Νομίζω κάποιος συνομιλητής είπε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ. Απλώς πρέπει να είμαστε γνώστες του φαρμάκου, το πώς δουλεύει και πώς αλληλεπιδρά με άλλα καρδιαγγειακά φάρμακα. Αν ξέρουμε αυτό, γιατί εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά και άλλοι το χορηγούν το φάρμακο πάρα πολύ. Εμείς οι περικαρδίτιδες έχουμε καθημερινή χρήση με το φάρμακο, το γνωρίζουμε πολύ καλά και ξέρουμε αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Και η πρώτη. Άρα θα περιμένουμε και ο ΔΥ τι θα πει σε μια άλλη απόφαση που θα βγάλει, για να δώσω απάντηση στο ερώτημα, αν θα πρέπει να το χορηγούμε ή όχι. Προς το παρόν λέει ναι. Τώρα, και η πρώτη ερώτηση, κυρία Σταθάκο, αν μου τη θυμίσετε λίγο, την αρχή κάντε μου μόνο. Ναι, είναι η παρακολούθηση, η καρδιολογική, ναι, η παρακολούθηση. Ένας ασθενής, ναι. Όπως είπαμε, μπορεί η πάθηση να έχει απότερες συνέπειες στον ασθενή. Άρα λοιπόν, εφόσον ο ασθενής φύγει από το νοσοκομείο, μπούμε στη φάση που δεν μεταδίδει, σαφώς θα πρέπει να εξεταστεί από καρδιολόγο. Θα πρέπει να δούμε μήπως κάνει μεταβολή. Θα μάθουμε το ιστορικό του, αν είχε καρδιαγγειακές επιπλοκές σοβαρές. Θα πρέπει να προσέξουμε το προφίλ το μεταβολικό του. Το λιπιδεμικό προφίλ μπορεί να διαταραχθεί μετά την νόσο. Άρα, ναι, πράγματι, ο ασθενής μετά από το νοσοκομείο θα πρέπει να έχει παρακολούθηση από καρδιολόγο, παθολόγο, από γιατρό που θα είναι συνδεδεμένος μαζί του και θα ξέρει πώς είναι η πορεία του. Να πω μόνο σε αυτό, και επειδή μου επιτρέπετε, κύριε Καυκά, πιστεύω. Ναι, αν και πρόσωπος της επιστημονικής μας εταιρείας, μια και είμαι και πρόεδρος των ελευθεροεπαγγελματιών αλλά και καρδιολόγος, να πω
το ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε δεν είναι μόνο η καρδιολογική του παρακολούθηση. Καρδιολογική δεν είπα καρδιολόγο, ναι. Ναι, σωστά. Είναι ξεκάθαρο. Οπωσδήποτε, νομίζω κύριε Καυκά, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ένα υπερηχογράφημα χρειάζεται ένα μήνα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και ενδεχομένως ξανά και σε τρεις μήνες, διότι είδα σε περίπτωση ασθενούς εδώ το ότι ο ασθενής μετά από δύο μήνες μας είχε κάνει περικαρδίτιδα, ενδεχομένως σαν μεταφλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο το κοιτάμε. Και φυσικά το υπερηχογράφημα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και μαζί φυσικά και τις υπόλοιπες που πολύ σωστά εξετάσεις αίματος που είχατε πει και στην εισήγησή σας. Σαφώς, κύριε Πατσουράκο, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μια καρδιολογική εκτίμηση σίγουρα περιλαμβάνει και ένα υπερηχογράφημα, ένα καρδιογράφημα, οπωσδήποτε για να έχουμε όλες τις πληροφορίες συνολικά του ασθενούς. Και μιας και το θέσατε, θα πρέπει να πούμε ότι παραδόξως η περικαρδίτιδα δεν είναι τόσο συνήθις στην COVID-19. Θα συμφωνήσω. Και ποτέ δεν γίνεται αμπονέι, επιπονηματισμός. Μικρές ποσότητες, οι οποίες σας βεβαιώ ότι με αντιφλεγμονώδη απλά τις αντιμετωπίσαμε δύο περιστατικά που είχα, τα οποία περάσαμε. Μήπως η κυρία νομικού, κυρία Σταθάκου, θα ήθελα να μας πει τίποτα για το θέμα των θρομβοεμβολικών, γιατί είναι και δουλειά σας, κυρία. Να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Πατσουράκο, επειδή θα περάσουμε τώρα στις θρομβώσεις. Μ' ακούτε? Πριν περάσουμε στις βασικές ερωτήσεις για τις θρομβώσεις, να μου διευκρινίσετε εάν όταν χορηγούμε κολχικίνη υπό προϋποθέσεις δεν πρέπει να χορηγούμε αντιπικτικά, γιατί εδώ πέρα άλλο λέει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, άλλα ακούστηκαν. Θα θέλετε να απαντήσω. Κυρία Νομικού, θέλετε να απαντήσετε εσείς ή να... Ναι, εντάξει, απαντήστε και θα συμπληρώσω εγώ. Απαντήστε και θα συμπληρώσω. Απλά ήθελα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο σε αυτά που πολύ καλά, πολύ ωραία είπε ο κύριος Κάφκας για τα D-dimers, επειδή πάρα πολλοί έχουν συζητηθεί στην όσο. D-dimers δεν σημαίνει μόνο θρόμβωση, σημαίνει και φλεγμονή. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που έχουν ιδιαίτερα υψηλά D-dimers, γιατί έχουν απλά μια εξεσημασμένη φλεγμονή. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δηλαδή, ποτέ δεν θα πούμε, αν δεν ξέρουμε το baseline του D-dimers, αν έχει ο ασθενής μας μία θρόμβωση. Άρα, θα τα πρέπει να τα βλέπουμε πάντα σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και αν δούμε βέβαια ότι κάποιος πληρεί την κλινική εικόνα και έχει πάρα πολύ αυξήσει τα D-dimers, είχε ας πούμε 1.000 και πήγανε 3.000, χωρίς να έχει η ίδια η νόσος βαρύνει, τότε θα τα αξιολογήσουν. Το δεύτερο που ρωτήσατε είναι για την κολχικίνη. Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, το είδα και εγώ στον ΕΟΔΗ και στον Ιατρικό Σύλλογο. Η αλήθεια είναι ότι η κολχικίνη στις δόσεις που συστήνεται, που είναι μικρές δόσεις, δεν αυξάνει την δράση των αντιπικτικών του τύπου συνδρόμη, το αντίθετο. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι γενικά το μόνο φάρμακο που έχει πραγματική ίσως αλληλεπίδραση, το ίσως γιατί πάντα μιλάμε για μικρές δόσεις κολχικίνης. Μικρές δόσεις και για μικρό χρονικό διάστημα, αν τελικά επικρατήσει και δίδεται, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ιδιαίτερη τροποποίηση ο ασθενής στην αντιπικτική του αγωγή. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ερώτημα. Ναι, να συμπληρώσω κάτι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, κάτι είχε, ότι με τα κουμαρινικά κάτι μπορεί να συμβαίνει, αλλά υπάρχουν ομάδες ασθενών που δεν μπορούν να τα διακόψουν, αλλά θα συμφωνήσω με τον κύριο Νομικό απόλυτα. Οι χορήγηση κολχικίνη είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι αδύνατο να ανεπάσουν τα επίπεδα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να συμβεί, επειδή τα φάρμακα αυτά είναι αναστολή στη GP υποδοχέων, μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα τη κολχικίνη. Αλλά για δόσεις αυτές που δίνουμε και για το μικρό χρονικό διάστημα που τις δίνουμε, για 5, 7 μέρες, 10 μέρες, είναι αδύνατο να αυξήσουν τα επίπεδα να γίνει τοξική η κολχικίνη. Άρα, ναι, προσέχουμε, αλλά ο κίνδυνος είναι μικρός. Ωραία. Κυρία Σταθάκου. Χάσαμε για δευτερόλεπτα την κυρία Σταθάκου. Α, ωραία. Ναι, συνδέθηκα πάλι. Για την θρόβωση πάλι, έχουμε μερικά ακόμα ερωτήματα. Για την θροβοπροφύλαξη, αν κάποιος είναι σε μακροχρόνια αγωγή με σαλοσπύρ, τι πρέπει να κάνει κατά την νόσηση? Εάν εμφανιστεί θρόμβωση, σε ποιο διάστημα μπορεί να εμφανιστεί? Μπορεί δηλαδή και μετά την νόσηση? Ναι, τα έχουμε ήδη απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Πραγματικά, όσοι έχουν ένδειξη να παίρνουν αντιμεμπεταλιακά φάρμακα με μια βασική νόσο, τα συνεχίζουν. Δεν δίνουμε όμως αντιεμοπεταλιακά φάρμακα ως προφύλαξη, ως θρόμβοπροφύλαξη. Αυτό δεν έχει επικρατήσει. Ούτε οι μικρές δόσεις αυτές έχουν κάποια αντιφλεγμονώδη ιδιότητα, ούτε προστατεύουν ουσιαστικά από θρόμβωση. Άρα δεν έχει επικρατήσει το να δίδονται αντιεμοπεταλιακά. Ξέρω ότι πολλοί
Συνάδελφοι το κάνουν. Προφανώς, πιθανώς να μην υπάρχει όφελος ως προς τη θρομποπροφύλαξη. Τώρα, για το πόσο μπορεί, για το πότε μπορεί να αναπτύξει κάποιος θρόμβωση, βεβαίως, όπως είπαμε, τα πιο πολλά περιστατικά είναι μέσα στο νοσοκομείο, στη βαριά νόσο, αλλά και τώρα τελευταία αυξάνονται ανακοινώσεις, δηλαδή έχουμε περιστατικά τα οποία αναφέρονται, δεν έχουμε μεγάλες σειρές, που λένε ότι και νέα άτομα μπορεί να κάνουν κάποια θρόμβωση και με ήπια νόσο, λίγο μετά από την έξοδο στο νοσοκομείο, συνήθως μέσα στο πρώτο 20ήμερο. Και γι' αυτό και όπως είδατε, όλα αυτά είναι μια γκρίζα ζώνη, γι' αυτό έχουμε ξεχωρίσει και κάποιους ασθενείς που οφείλουμε να τους προφυλάξουμε όταν βγουν από το νοσοκομείο. Μπορεί να συμβεί και μετά το νοσοκομείο, όπως είπαμε και σπανίως και πριν από το νοσοκομείο. Αλλά δεν έχουμε ακόμα μεγάλες σειρές δεδομένων για να πούμε τη συχνότητα. Κυρία Σταθάκου, μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Παρακαλώ. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, ναι, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μία στους ασθενείς που είναι σε διπλή αντιομεταλλιακή αγωγή με σαλοσπύρ πλαβίκ, σαλοσπύρ κλοπιδογρέλι, σαλοσπύρ μπριλίκ και έφιεντ. Όταν παίρνει κάποιος μόνο σαλοσπύρ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα κάνει όποια προφύλαξη θέλει για το φλεβικό δίκτυο. Δεν υπάρχει, όταν είναι σε σαλοσπύρ. Όταν είναι σε διπλή, θα πρέπει να λάβουμε λίγο υπόψη μας τον αιμορραϊκό κίνδυνο και πόσο διάστημα έχει παρέλθει από την επέμβαση, από την τοποθέτηση των stents. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συνεννόηση των γιατρών, του γιατρού που έχει κάνει την αγκιοπλαστική, του καρδιολόγου που παρακολουθεί τον ασθενή, του παθολόγου που θα δει τώρα ή του γενικού γιατρού που θα δει τον ασθενή. Οπότε, αν έχει παρέλθει ένα διάστημα 6-12 μηνών, μπορεί πολύ άνετα να πάει να κόψει το δεύτερο αντιομεταλλιακό, οπότε να πάρει το αντιπυκτικό του φάρμακο για την προφύλαξη την φλεβική, και να μην υπάρχει καμία αύξηση του αιμορραϊκού κινδύνου. Άρα, πολύ κρίσιμο το διάστημα το οποίο έχει παρέλθει η κυρία νομικού από την τοποθέτηση των το stent. Και αν είναι ένας χρόνος πάνω από 6 μήνες, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μα και ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο, που είναι η απόλυτη ένδειξη να δίνεις υπαρήνη, πάντα παίρνουμε αυτό υπόψη μας. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει διπλά, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αν θέλουμε να προσθέσουμε τροποπροφύλαξη. Κυρία Νομικού, μπορείτε να είστε πιο σαφείς για τις χαμηλές δόσεις υπαρήνης σε εξωτερικούς ασθενείς, μπορούμε μονάδες? Ναι, κοιτάτε, είναι προκαθορισμένη η δόση και είναι ανάλογα και με το σωματικό βάρος. Είναι συνήθως μία δόση την ημέρα, που μπορείς να την καθορίσεις, δηλαδή καλό είναι να μην πούμε μονάδες ή συσκευάσματα, αλλά υπάρχει πάντα προκαθορισμένη δόση μία φορά το 24ωρο για την προφύλαξη, για την χαμηλομοριακή καθαρίνη. Και πόσο ψηλά πρέπει να είναι τα δέλτα τη μερή για να υποκριθούμε πνευμονική εμβολή? Ναι, το είπαμε αυτό, ότι δεν μπορεί να πεις με σιγουριά, γιατί και η ίδια η νόσος που είναι φλεγμονώδης ανεβάζει τα αντιτάιμερς. Και αν δεν ξέρεις την αρχική τιμή που είχε ο ασθενής σου, είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Πρέπει πάντα να συνδυάζεις κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα για να πεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις βέβαια απεικόνηση, που όπως είπαμε είναι και πολύ δύσκολο μέσα στην πανδημία. Και κυρία Σταθάκου, δεν είναι ποσοτική σχέση μεταξύ τιμής δέλτα διμερών και πιθανότητας πνευμονικής εμβολής? Μπορεί ένας να έχει 1,5 δέλτα διμερή και άλλος να έχει πνευμονική, και να έχει 5-8 και να μην έχει πνευμονική εμβολή. Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικές οι διευκρινήσεις. Θα βοηθήσουν πολύ τους συναδέλφους στην παρακολούθηση των εξωτερικών ασθενών. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια κατηγορία ερωτήσεων που αφορούν τη θεραπευτική αγωγή, τα νέα φάρμακα. Ρωτάνε λοιπόν εδώ, καταρχάς, ποια είναι η γνώμη σας για τα μονοκλονικά αντισώματα. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας για την Ιβερμεκτίνη, που στη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία έχει δοθεί επισήμως οδηγία για τη χρήση της σε συμπτωματικούς ασθενείς με ελαφρά ή μεσαία βαρύτητα. Και εάν έχετε υπόψη σας, αν τελικά βρουν προφυλακτικά η χορήγηση ψευδαργύρου βιταμίνης D3 και C, νομίζω κάποια στιγμή υπόθηκε και στις ομιλίες σας, αν θέλετε. Ξέρω ποιος κύριος, η κυρία θα ήθελε. Μία παράκληση από το κοντρόλ. Όσοι δεν μιλούν από τους συναδέλφους του πάνελ τώρα που είμαστε, έχουμε κλειστό το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, για να μην έχουμε παράστα. Είπες ο κύριος Σαμάρκος. Ναι. Ναι, θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, πρώτο για τα μονοκλονικά αντισώματα.
Υπάρχουν δύο συνδυασμοί μονοκλωνικών αντισωμάτων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου πρόσφατα εξέδωσε οδηγία ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, αυτά χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ήπια ή μέτριας βαρύτητας νόσου που δεν χρειάζεται νοσηλεία και έχουν και κάποιους παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη προς σοβαρή νόσο. Άρα, είναι σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, παχύσαρκους με χρόνια νεφρική νόσο, ανασοκατασταλμένους κλπ. Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου τονίζει ότι το όφελός τους, με τα δεδομένα που έχουμε, το όφελος είναι μειώνουν τις ιατρικές επισκέψεις. Δεν έχουμε ακόμα δεδομένα ότι αναστέλουν τη βαριά νόσο ή αναστέλουν την νοσηλεία ή βελτιώνουν τη θνητότητα. Δεύτερον, μιλάμε για δοφλέβια σκευάσματα, οπότε χρειάζονται ειδικές υποδομές, αν είναι να δώσουμε μια τέτοια θεραπεία σε ευρεία κλίμακα. Έτσι ώστε πολλοί λένε ότι πρέπει να δεις αν έχεις άτιμες υποδομές που μπορεί να δίνουν ενδοφλέβια φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις. Η δική μου εμπειρία από την Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε τέτοιες υποδομές, γιατί έχουμε ασθενείς που θέλουν να δώσουμε ένα αντιβιωτικό ενδοφλέβια και δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσω ενός δημόσιου φορέα. Επομένως, τα μονοκλωνικά αντισώματα συνοψίζοντας έχουν περιορισμένο σχετικά όφελος. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν τα έχουμε. Ωστόσο, χρειάζονται πόρους που δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν. Τώρα, για την. Η Ιβερμεκτίν, νομίζω, ήταν η άλλη ερώτηση. Δεν γνωρίζω τώρα γιατί αν τη δίνουν στην Πολωνία, στη Βουλγαρία και στη Γερμανία. Το CDC, όπως ανέφερα, είναι ουδέτερο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια δεδομένα που λένε ότι μπορεί να έχει όφελος. Ωστόσο, όλα αυτά τα δεδομένα είναι χαμηλής, όπως λέμε, μεθοδολογικής ποιότητας. Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και όπως είπα αυτό είναι θέμα του καθενός μας. Αν θέλει να δώσει μια θεραπεία που ναι μεν δεν φαίνεται να είναι ευλαπτική αλλά δεν είναι και ωφέλιμη. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα αυτό. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε τρίτο σκέλος. Είναι το ερώτημα για αυτό το πρωτόκολλο, το προφυλακτικό που είναι διαδεδομένο, όχι επισήμως βέβαια, αλλά κυκλοφορεί πολύ και ανάμεσα στους συναδέλφους. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το πρωτόκολλο είναι. Δηλαδή, η γνώμη για αυτό το πρωτόκολλο είναι ότι αυτοί που έβγαλαν το πρωτόκολλο το διαφημίζουν. Είναι σαν να έρθει να σας πει μια εταιρεία: έχω αυτό το φάρμακο, πάρτε το, αν και δεν έχει εγκριθεί από κάποιον επίσημο οργανισμό. Αυτοί λοιπόν έβγαλαν ένα πρωτόκολλο που δεν έχει. Ιδιαίτερη επιστημονική βάση τουλάχιστον όσον αφορά τις βιταμίνες C, D και το ψευδάργυρο. Δηλαδή, δεν είπα, το είπε και ο κύριος Λουκίδης, δεν υπάρχουν δεδομένα που να λένε ότι ωφελούν. Τώρα, απ' την άλλη, πιθανότατα δεν βλάπτουν κιόλας. Αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε κάποιο χάπι στον ασθενή σας για να νιώσει να έχετε ένα πλασίμπο εφέκτ. Θα δω ένα λεπτό. Σε αυτό το σημείο, δεν μιλάμε την ώρα που είναι ασθενής. Επειδή ρωτάνε πολύ. Αν κάποιος πάρει προληπτικά πρώτης νόσης, δηλαδή καθαρά τώρα για να έχει μια ενίσχυση του ρασοποιητικού του. Όλοι γνωρίζουμε, φυσικά και για την D3 όταν έχει κάποιος ανεπάρκεια ή και για τη βιταμίνη C. Φυσικά πιστεύω ότι εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακό να του πεις πάρε κάτι προληπτικά. Του λέμε τρώει πορτοκάλι, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα. Όπως... ναι, φαντάζομαι ισχύει αυτό, απλά απ' την άλλη... Ξέρετε, διάβαζα στη βιβλιογραφία, όλοι ξέρουμε ότι η πρωτογενής προφύλαξη πάντα είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη δευτερογενή. Ας πούμε, ο κύριος Καφκάς μπορεί να μας πει ότι η ασπιρίνη σαν πρωτογενή προφύλαξη δεν έχει την αποτελεσματικότητα που έχει στη δευτερογενή. Έτσι δεν είναι. Επομένως, το αναμενόμενο όφελος είναι ακόμα μικρότερο. Το θέμα είναι να προσέχουμε τουλάχιστον να μην κάνουμε κακό στους ασθενείς, μην δώσουμε υπερβολικές δόσεις κάποιας βιταμίνης ή υπερβολικές δόσεις ψευδαργύρου. Για το ψευδάργυρο. Το NIH λέει ότι αν αποφασίσει να το δώσει, να προσέξεις να μην ξεπερνάς τις ημερείς επιτρεπόμενες δόσεις. Και κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω, το είχαμε πει και η κυρία Σταθάκου. Κύριε Σαμάρκο, πιο πολύ το λέω σε εσάς, πιστεύω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Συζητήθηκε πολύ για το θέμα της φαμωτιδίνης. Ότι πλην της γαστροπροστασίας που κάνει, ότι επειδή το συζήτησα και με συναδέλφους σας, και μας το είπαν και στην επιτροπή που έχουμε του κορονοϊού στην κύριε Χατζή. Ότι μπορεί να έχει κάποια ευεργετική δράση σε νοσήθαντες με κορονοϊό δεδομένου ότι επηρεάζει κάτι τις ακίδες. Δεν είμαι ο ειδικός, ερώτηση κάνω γιατί μας ετέθηκε αυτό και στην επιτροπή που έχουμε στην περιφέρεια. Ναι, μάλλον το παρέλειψα να το αναφέρω και για τη φαμωτιδίνη όπως και για κάποια αντιρετροϊκά φάρμακα το λοπίνα βιριτόνα που χρησιμοποιούμε στη λίμωξη από HIV. Ισχύουν λίγο πολύ τα ίδια. Υπάρχει μάλλον ένα θεωρητική πιθανότητα ωφέλους, ωστόσο σε κλινικό επίπεδο δεν έχει δειχθεί αυτό. Άρα και για τη φαμωτιδίνη, το πεπτάν
και για το λοπίναβιτ, κλινικά δεδομένα ωφέλους δεν υπάρχει. Μου επιτρέπει μία παρέμβαση σύντομη στο ίδιο θέμα. Έχω δει δύο μελέτες τελείως αντιφατικές μεταξύ τους. Η μία αναφέρεται στη θετική ανταπόκριση στη χορήγηση βιταμίνης C σε νόσηση με κορονοϊό και μία τελείως αντίθετη. Αυτό έτσι το αναφέρω, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία ερώτηση στον κύριο Λουκίδη αν το θέμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων με στόχο το αναπνευστικό, αν υπάρχουν τίποτα δεδομένα. Ευχαριστώ. Θέλω να πω για τα μονοκλωνικά. Ναι, σας ακούω. Θέλω να πω για τα μονοκλωνικά ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαμάρκος, ότι είναι φάρμακα κυρίως από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες έχουν δοθεί σε επίπεδο φροντίδα σε επιγόντων περιστατικών, σαν σε ανθρώπους high risk που θα πάνε στο σπίτι. Αυτοί έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα. Αντίθετα, όμως, υπάρχει μελέτη στο New England που δείχνει ότι σε νοσηλευόμενους ασθενείς που έχουν αναπτύξει ήδη αναπνευστική νόσο, μάλλον έχουν δώσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο κομμάτι αυτό. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή τρέχει και μία μεγάλη μελέτη με τυχεοποιημένη πλέον, γιατί και αυτό πάλι είναι πάρα πολύ σωστό έτσι όπως ακούστηκε. Νομίζω ο κύριος Σαμάρκος το είπε, ότι οι πολλές μελέτες είναι μελέτες, ξέρετε, αυτές που βάζουμε ένα πράγμα και παρατηρούμε να δούμε αν βελτιώνεται. Και λέμε ναι, βελτιώνεται. Αλλά δεν έχουμε ένα συγκριτικό arm για να δούμε αν πραγματικά με το συγκριτικό arm βλέπουμε ανάλογη βελτίωση. Έτσι λοιπόν είναι και με τη βιταμίνη D. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που λένε το supplementation της βιταμίνης D είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το COVID, αλλά δεν υπάρχουν δομημένες μελέτες με αντίστοιχο arm που να μην έχει πάρει κάποιος. Τώρα τρέχουν πάλι οι Βρετανοί που φαίνεται ότι έχουν σημαντικό κομμάτι στην έρευνα αυτών των κομματιών, μια τυχεοποιημένη μελέτη που θα δούνε αν το σε versus placebo έχει κάποια δουλειά στην πρόληψη της επιβάρησης των ανθρώπων, γιατί και κακά τα ψέματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους σε αυτές τις μελέτες και σε αυτές τις αγωγές είναι να μειώσουμε τον κίνδυνο των αρρώστων να κάνουν σοβαρή αναπνευστική νόσο, να χρειαστούν υψηλή ροή οξυγόνου ή να μπουν στη μονάδα ή και το θάνατο. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Το να μείνουν στο σπίτι με κάποια συμπτώματα ήπια, αυτό δεν νομίζω ότι είναι ο πρωταρχικός στόχος των μελετών που γίνονται αυτή τη στιγμή με τα διάφορα φάρμακα. Ωραία. Θα παραμείνουμε σε κάποιες εξειδικευμένες ερωτήσεις για τους ασθενείς. Ασθενείς με μέτρια βαρύτητα νόσο σε νοσηλεία κατοίκων με πνευμονικά διηθήματα μικρότερα του 40% είναι η αζυδρομική η αντιβίωση εκλογής για 6 μέρες και πότε θα ξανακάνει απεικονιστικό έλεγχο. Επίσης, αν θέλετε να επαναλάβετε πότε χορηγούμε κορτιζόνη στο σπίτι και ασθενείς με γνωστό σύνδρομο υπνικής άπνοιας και αυξηνόμενη πρωινή υπνηλία αλλά κειμενόμενο χωρισμό και όχι σταθερά πάνω από 94% πρέπει να τον παραπέμψουμε στο νοσοκομείο. Ο ασθενής με υπνική άπνοια που έχει πρωινή υπνηλία δεν δικαιολογείται να έχει χαμηλό κορεσμό στην ημέρα, έτσι, εκτός αν έχει άλλο νόσημα μαζί με την υπνική άπνοια. Αν η υπνική άπνοια συμμετέχει μαζί με κάποιο άλλο νόσημα. Οπότε αν έχει χαμηλό κορεσμό για μένα προσωπικά και πάσχει από COVID, δεν σκεφτόμουν την υπνική άπνοια, θα σκεφτόμουν ότι πρέπει να κάνει έλεγχο για COVID. Το δεύτερο που είπατε για τα διηθήματα κάτω από 40%, πιθανότατα μιλάμε για αξονική τομογραφία. Δηλαδή ότι έχουμε έναν άρρωστο που του έχουμε κάνει αξονική και έχει πάει στο σπίτι με διηθήματα 30%, το θεωρώ λίγο παρακινδυνευμένο αυτό το πράγμα. Και μάλλον δεν θα ήμουν και πολύ χαρούμενος να τον έχω τον ασθενή αυτό στο σπίτι. Και πολύ περισσότερο να βασιστώ μόνο στην αζυθρομικίνη. Έτσι. Θα ήμουν μάλλον ανήσυχος να τον κρατήσω στο σπίτι. Και το τρίτο που είπατε για την κορτιζόνη, η κορτιζόνη αυτή τη στιγμή έχει ένδειξη με βάση μελέτη, τη μελέτη recovery και κάποιες μικρότερες μελέτες, μόνο για ασθενείς που έχουν αναπνευστική νόσο και χρειάζονται οξυγόνο. Δεν υπάρχει ένδειξη για την κορτιζόνη σε ασθενή που δεν έχει αναπνευστική συμμετοχή που να χρειάζεται οξυγόνο. Άρα νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα τα είπαμε και εγώ και ο κύριος Σαμάρκος, ήμασταν πολύ σαφείς νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στους ασθενείς που έχουν ήδη νοσήσει. Πώς πρέπει να τους παρακολουθούμε. Καταρχάς, σε πόσο χρόνο μετά το εξιτήριο επαναλαμβάνουμε την αξονική θόρακος.
σε CT θώρακος από θεραπευτέντες που δεν νοσηλεύτηκαν, ευρίσκονται ευρήματα θάμβηση άλλου. Θα συνιστούσατε κάποια θεραπεία? Μετά την νόσηση, περισσότερες πληροφορίες για την εικόνα, στις εξετάσεις αίματος του ασθενούς με COVID ή ακόμα και μετά το εμβόλιο, γιατί πώς μπορεί να γίνει δηλαδή διαφορική διάγνωση με άλλα νοσήματα, τι θα δούμε στις εξετάσεις αίματος, στα λευκά, στα μονοκύτταρα? Υπάρχουν κάποιες παράμετροι μεταλλήμωξης που οι γιατροί της πρωτοβάθμιας πρέπει να προσέχουν? Γιατί εδώ με επισημαίνει ο συνάδελφός σας ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο για ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν μετά την νόσηση. Εγώ θα μιλήσω από πλευράς αναπνευστικού, δηλαδή αν ένας άνθρωπος νοσήσει και έχει αναπνευστική νόσο και βγει από το νοσοκομείο, συνήθως πρέπει να επαναλάβουμε την αξονική τομογραφία περίπου στους 3 μήνες και πρέπει να παρακολουθήσουμε τον άρρωστο αυτόν και με λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων, στο οποίο να περιλαμβάνεται και η σπυρομέτρηση, αλλά και η μέτρηση ενός ειδικού δείκτη που λέγεται διαχυτική ικανότητα και μας βοηθάει πάρα πολύ να βλέπουμε τις κυψελίδες, τις βλάβες στις κυψελίδες. Πολλοί ασθενείς που παρουσιάζουν μία εξεσημασμένη, θα έλεγε κανένας, διαταραχή στην αξονική τομογραφία, μπορεί να χρειάζονται και νωρίτερα αξονική. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που έχουμε παρατηρήσει τελευταία είναι ότι κάποιοι ασθενείς, ενώ βελτιώνονται στην έξοδο, μετά από λίγες μέρες αρχίζουν και εμφανίζουν κάποια συμπτωματολογία. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να κάνουν, αν αποκλείσουμε το καρδιολογικό κομμάτι, τη συμπτωματολογία της δύσπνοιας, που για μας είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία σε εκείνη τη φάση με τους καρδιολόγους, γιατί μπορεί να υπάρχουν ευρήματα από την καρδιά. Ένα άλλο σημείο σημαντικό είναι ότι μπορεί να έχουν αναπτύξει μια καινούρια παθογένεια στο αναπνευστικό, που κυρίως είναι αυτό που ονομάζουμε στη δική μας γλώσσα κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία, COP ή AFOP, που είναι 2 οντότητες που μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε διηθήματα που αρχίζουν και μεταναστεύουν, πηγαίνουν από μια πλευρά στην άλλη. Αυτό λοιπόν είναι μια καινούρια οντότητα που δεν έχει καμία σχέση πολλές φορές με την αποδρομή του COVID, αλλά έχει σχέση με έναν ανοσολογικό μηχανισμό που γίνεται κυρίως πολλές φορές ακόμα και από τις απλές υιογενείς λοιμώξεις. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πρακτικά δεν μπορώ να πάρω θέση αυτή τη στιγμή. Το ξέρω ότι οι περισσότερες κλινικές το αντιμετωπίζουμε όταν μας έρθει μπροστά μας πάλι με μία δόση χαμηλή κορτικοειδών ή εκεί βάζουμε και μία ανοσοτροποποιητική δόση αζιθρομικίνης. Είναι όμως ένα κομμάτι πολύ μυστικό αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μεγάλη πολλά περιστατικά για να το πω με σιγουριά. Πάντως πρέπει να το προσέχουμε όλοι. Είναι μία υποτροπή αναπνευστικών νοσημάτων, χωρίς πυρετό απαραίτητα, δύσπνοιας κυρίως, η οποία εμφανίζεται με επιδείνωση της αξονικής ή της απλής ακτινογραφίας. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά σε γενικές γραμμές η παρακολούθηση είναι αυτή που σας είπα στην αρχή. Θα μπορούσα να συμπληρώσω, κύριε Σταθάκο? Ναι, παρακαλώ. Ναι. Κύριε, αναφερόμενος στο θέμα, κύριε Λουκίδη, αυτό... Μάλλον το πρόβλημα το μετά θα οφείλεται μάλλον σε πρόβλημα του αναπνευστικού. Ο κανόνας είναι. Σίγουρα ο καρδιολόγος θα έχει επιβοηθητικό ρόλο. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ένα υπερηχογράφημα, ένα καρδιογράφημα καινούριο για να δούμε πώς έγινε κάποιο έμφραγμα, παρουσιάζει κάποια άλλη παθολογία η καρδιά. Αλλά ο κανόνας θα είναι να οφείλεται στο αναπνευστικό. Ο καρδιολόγος έχει το ρόλο του, αλλά απλώς να βοηθήσει να πει τη γνώμη του. Συμφωνώ. Απλώς σας λέω ότι σε θέμα ρουτίνας, τουλάχιστον εμείς στο post-COVID ιατρείο αυτό κάνουμε, στέλνουμε πάντα να έχουμε μία καρδιολογική εκτίμηση μετά από το COVID, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι, αυτό που λέμε, ξέρετε, να έχουμε κλείσει ασφάλειες. Αυτό, να το πω λαϊκά, έτσι, ότι είμαστε ασφαλείς γενικότερα από αυτή την πλευρά. Αν επιτρέπετε και εγώ να συμπληρώσω σε σχέση με τις εξετάσεις που ρωτούν οι συνάδελφοι, δεν χρειάζονται κάποιες ειδικές εξετάσεις. Θα κατευθυνόμαστε κυρίως από τα συμπτώματα του ασθενούς. Τώρα, αν χρειαστεί να κάνουμε έλεγχο, πολύ βασικές εξετάσεις, γενική αίματος, βασικές βιοχημικές εξετάσεις και η CRP μπορεί, αν ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα που επιμένουν ή βελτιωθεί και επιδεινωθεί, θα χρειαστούν. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια ειδική εξέταση. Ο βασικός έλεγχος, γενική αίματος, βιοχημικά και μια CRP μπορούν να μας κατευθύνουν. Κύριε Σαμάρκο, στις τιμές όμως που θα δείξουν οι εξετάσεις, περιμένουμε να δούμε να έχουν διαταραχθεί κάποιες παράμετροι οι οποίοι συσχετίζονται με την νόσηση ή με το εμβόλιο?
με το εμβόλιο, κοιτάξτε, καταρχάς να τα ξεχωρίσουμε. Να πούμε για την νόσηση πρώτα, ότι αυτό εξαρτάται αν έχει νοσήσει, πόσο βαριά έχει νοσήσει. Επομένως, αν έχει νοσήσει βαριά, καλό είναι να δούμε, ας πούμε, με τι εργαστηριακά βγήκε ο άνθρωπος από το νοσοκομείο και πού βρίσκεται τώρα και να αξιολογήσουμε τι συμβαίνει, αν χειροτέρεψε, αν βελτιώθηκε. Όσον αφορά για το εμβόλιο, δεν υπάρχει κάτι ειδικό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αν έτυχε να ελεγχθούν κάποια άτομα που έκαναν π.χ. μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ξέρω, πυρετό και ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος, εκεί μπορείτε να βρείτε κάποιους δείκτες φλεγμονής που σε λίγες μέρες θα ξαναφύγουν. Επομένως, συνοψίζοντας, συγκρίνουμε τα μετά το COVID με αυτά που είχε στη διάρκεια του COVID και κρίμα. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, δυστυχώς. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό. Είναι αρκετές ερωτήσεις. Καταρχάς, αν κάποιος νοσήσει από COVID, μετά από πόσο διάστημα πρέπει να εμβολιαστεί? Ένας μήνας, τρεις μήνες? Και εμείς τι συστήνουμε? Δηλαδή, εάν του πούμε να μην κάνει το εμβόλιο όταν είναι το ραντεβού του, μήπως τελικά το χάσει το ραντεβού? Λέει ο συνάδελφος. Να μπει και ο κύριος Μαρίνος λίγο στο δίκτυο. Βάλτε και τον κύριο Μαρίνο, σας παρακαλώ, ναι, να είναι τώρα αμέσως. Γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις για τον εμβολιασμό. Ακριβώς επειδή βραβάλλει τον Μαρίνο στο στούντιο. Πριν πάμε εκεί να κάνουμε μια ερώτηση τεχνική μέχρι να μπει ο κύριος Μαρίνος. Επειδή έχει, κύριε Λουκίδη, επειδή ένας συνάδελφος έκανε για μια αξιονική τομογραφία, λέει, με εικόνα θάμβος ή άλλου, τι θεραπεία δίνει? Δεν σας ακούμε, πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο. Στη θαμβή ή άλλος είναι ένα από τα γνωστά απεικονιστικά χαρακτηριστικά της νόσου. Εξαρτάται πότε την κάνει. Αν την κάνει στην αρχή της νόσου, σημαίνει αναπνευστική συμμετοχή. Τώρα, αν ένας άρρωστος έχει νοσήσει από COVID και μετά δεν έχει κάνει αξονική, αποδράμει νόσος του και ξαφνικά βλέπει σε μια αξονική που κάνει για έλεγχο στις 20 μέρες μετά θαμβή ή άλλος, δεν χρειάζεται, νομίζω, αν δεν έχει ο άρρωστος κάποιο σύμπτωμα να του δώσει κάτι, παρακολούθηση θα κάνει, γιατί μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της νόσησης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, γιατί αυτό νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, ότι και οι άνθρωποι που μένουν στο σπίτι, πολύ πιθανόν να έχουν ευρήματα COVID πνευμονίας, τα οποία να είναι περιορισμένα. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλούς που κάνουμε απεικόνηση μετά, ότι κοιτάμε και έχουν ευρήματα. Όχι, δεν χρειάζεται. Αν δεν έχει κάποια ιδιαίτερα συμπτωματολογία, δεν χρειάζεται να του κάνει τίποτα. Παρακολούθηση απεικονιστική. Σε κάτι επίσης που έχω γράψει, αξιονική τομογραφία θώρακος, πότε μετά την έξοδο από νοσοκομείο? Συνήθως τους κάνουμε στα post-COVID ιατρία μετά από τρεις μήνες. Συνήθως. Εκτός αν είναι κάτι που οδηγεί η συμπτωματολογία, που μπορεί να είναι κάτι νεότερο, όπως αυτό που σας είπα, το οποίο δεν ξέρω, έχω μια μικρή επιφύλαξη, αλλά σαν αρχίζουμε να το βλέπουμε λίγο πιο συχνά τελευταία. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και τον κύριο Μαρίνο. Η ερώτηση λοιπόν είναι, όταν κάποιος έχει νοσήσει από COVID, μετά από πόσο καιρό πρέπει να κάνει το εμβόλιο και αν οι γιατροί πρέπει να προτείνουν, αν δεν είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, να ακυρώσει, να αναβάλει το ραντεβού? Όχι. Αν ο ασθενής ο οποίος έχει νοσήσει με COVID-19 δεν έχει συμπτώματα, μπορεί και είναι καλά στην υγεία του, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα του εμβολιασμού από τον Εθνικό Οργανισμό Εμβολιασμού. Δεν υπάρχει κάποια διστακτικότητα. Νομίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσει στον εμβολιασμό. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Επίσης, έχει νόημα μετά τον εμβολιασμό οι επαγγελματίες υγείας να ελέγχουμε τα επίπεδα αντισωμάτων? Και αν ναι, με ποιο τίτλο? Έχει παρατηρηθεί ότι μερικοί ασθενείς δεν αναπτύσσουν αντισώματα μετά τον πλήρη εμβολιασμό. Τι κάνουμε, τον επαναλαμβάνουμε? Καταρχάς, δεν έχει κάποια σχέση που πρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό των αντισωμάτων. Και φυσικά, αυτό που κοιτάμε πάντα και είπαμε στις οδηγίες μας, ότι κρατούμε τα μέτρα προστασίας. Κρατάμε τις κοινωνικές αποστάσεις, φορούμε τη μάσκα μας, πλένουμε αρκετά καλά τα χέρια μας και φυσικά, όπως είπαμε και πριν και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, ότι η επιτυχία, η δραστικότητα του εμβολίου είναι κοντά στο 95%. Έχουμε ένα 5% που μπορεί κάποιος να νοσήσει ή θα νοσήσει με ήπια συμπτώματα. Και αυτός είναι ο στόχος του εμβολιασμού, να σπάσουμε την αλυσίδα μεταδικότητας και όποιος νοσήσει με COVID-19 να έχει ήπια συμπτώματα που δεν χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Εγώ να κάνω μια παρέμβαση, κυρία Σταθάκου. Επειδή πέφτει στα πολυατρία στα εργαστήρια, έρχεται ο κόσμος, κύριε Μαρίνο, και το ξέρετε.
που ζητάει να κάνει επίπεδα αντισωμάτων, όπως πολύ ορθά είπατε, ποια αντισώματα και τι νόημα έχουν. Πρώτον, να πούμε ότι είναι τα εξουδετερωτικά αντισώματα τα οποία έχουν κάποια αξία, αλλά ξέρει κανείς, ξανατονίζω, το επίπεδο των αντισωμάτων, το ύψος των αντισωμάτων, γιατί εγώ τουλάχιστον ρωτώντας την εταιρεία της βιοπαθολογίας, δεν μου απάντησε κανείς. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ, σας ακούμε. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που ξέρετε όλοι. Ξέρουμε λίγο πολύ όλοι ότι αν έχουμε εμβολιαστεί του ιού της υπατήτητος Β, υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο στα αντισώματα έναντι του S, πάνω από το οποίο θεωρούμαστε προστατευμένοι. Έτσι, αυτό είναι ο δείκτης προστασίας, όπως ονομάζεται στον εμβολιασμό. Για την COVID-19 δεν γνωρίζουμε αυτό το επίπεδο. Άρα, λοιπόν, ενώ ξέρουμε ότι αν έχεις αντι-S πάνω από 10, όπως το ξέρουμε απ' έξω, είσαι προστατευμένος, για το COVID δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και δεν υπάρχει γιατί βασικά οι μέθοδοι αφενός προσδιορισμού των αντισωμάτων είναι πολύ ετερογενείς, έτσι, άρα δεν είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματά τους και αφετέρου πραγματικά δεν ξέρουμε πώς συγκεκριμένο αντίσωμα συνδυάζεται με την παρουσία εξουδετερωτικών. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα τεχνικά δεν μπορούν να μετρηθούν στην καθημερινή πράξη. Έτσι, είναι ερευνητικό εργαλείο. Άρα, συνοψίζοντας, δεν έχει νόημα να μετράμε αντισώματα. Πρακτικά, μάλλον μας μπερδεύουν παρά μας λύνουν προβλήματα. Για τους επαγγελματίες υγείας θα είχε νόημα αν ξέραμε να ερμηνεύσουμε τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί σε κάποιους μήνες να έχουμε βρει συγκεκριμένα επίπεδα με συγκεκριμένη μέθοδο και να πούμε αφού τελειώσει το εμβολιασμό μετρήστε το. Στο κοινό, όπως και για άλλους εμβολιασμούς, δεν χρειάζεται να γίνεται προσδιορισμός αντισωμάτων. Γίνεται σε ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε, σας φέρνω το παράδειγμα της Β για να γίνει κατανοητό. Μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι στο εμβολιασμό, ότι τελικά υπάρχει και το ενδεχόμενο της κυταρικής ανοσίας, της ταφ κυταρικής ανοσίας. Υπάρχουν εμβολιαστέντες από άλλα εμβόλια που δεν αναπτύξουν αντισώματα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν αποτύχει τα εμβόλια και για την υπατήτητα Β. Μπορεί να μην φτιάξει αντισώματα, αλλά η ταφ κυταρική να έχει ενεργοποιηθεί. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει κάλλιστα και με το κορονοϊό. Δηλαδή, άρα συμφωνώ και με αυτά που λέει ο κ. Σαμάρκος, ότι δεν είμαστε και σίγουροι ότι και αυτοί που δεν έχουν κάνει αντισώματα δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν ανοσία. Ξέρουμε πόσο διαρκεί η ανοσία, ούτε σε αυτό έχουμε απάντηση, έτσι. Το συγγνώμη και εγώ, γιατί είχα πρόβλημα σύνδεση, ούτε αυτό το γνωρίζουμε και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σαμάρκο για τα αντισώματα. Ωραία. Μία παρέμβαση σύντομη, κύριε Σταθάκου. Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον μία μελέτη είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Αττική, δεν κάνω λάθος, υποθέτω, που μελετούν τα αντισώματα σε εμβολιαστέντες υγειονομικούς. Μπορεί από εκεί, μετά από μήνες, να έχουμε κάποιες πληροφορίες. Γι' αυτό πολύ σωστά είναι καλό να περιμένουμε και πολύ σωστά και οι συνάδελφοι δεν έχουν βιαστεί να βγάλουν συμπεράσματα τα οποία δεν στηρίζονται σε τεχνίδια. Πάντως, πιθανώς να έχουμε κάποιες πληροφορίες, τουλάχιστον ως προς την εξέλιξη των επιπέδων των αντισωμάτων. Αυτό ας το περιμένουμε. Ωραία. Κυρία Νομικού... Κυρία Νομικού, θα θέλαμε τώρα τη βοήθειά σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τη θρομποφιλία και τον εμβολιασμό. Σε γνωστή θρομποφιλία προτείνεται κάτι να λαμβάνει κάποιος όταν πρόκειται να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Άστρα. Πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν μήπως δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της Άστρα επειδή έχουν διαγνωστεί με κληρονομική θρομποφιλία ή έχουν ιστορικό θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Ποια η απάντηση σε ερώτηση ασθενούς να λάβει ασπιρίνη πριν τον εμβολιασμό? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με τη γνώση που έχουμε σήμερα, ξέρουμε και συμφωνούμε όλοι, πιστεύω και χαίρομαι γι' αυτό, ότι τα ωφέλη των εμβολιασμών είναι πολλαπλάσια των κινδύνων. Έτσι, λοιπόν, έχουμε όντως, και δυστυχώς έχει θορυβηθεί πολύ κόσμος, ελάχιστα ποσοστά θρομβώσεων σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό εμβολίων που έχουμε κάνει και πολύ λιγότερα τα οποία είναι υποδιερεύνηση, που κάνουν κάποια θρόμβωση σε ασυνήθη θέση με μία θρομβοπενία, ένα σύνδρομο περίεργο, ανοσολογικό πιθανώς. Ελάχιστα όμως. Υπόψη είναι ότι και από άλλα εμβόλια, εμείς οι αιματολόγοι βλέπουμε τέτοιες εικόνες πολύ σπάνια. Δηλαδή, ένα σύνδρομο που να μοιάζει με τη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Είναι λοιπόν πιθανώς ένας ανοσολογικός μηχανισμός. Άρα, αυτή τη στιγμή,
Αυτές οι λίγες τρομβώσεις που γνωρίζουμε, ειδικά οι συχνές, οι εντοβάθη, η πνευμονική εμβολή, τα ποσοστά, τα περιστατικά δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως, οπότε δεν ξέρουμε πραγματικά αν σχετίζονται με το εμβόλιο. Είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έκανε οποιοδήποτε στο γενικό πληθυσμό, πολύ λιγότερα τα ποσοστά των θρομβώσεων. Άρα, λοιπόν, πολύ σωστά, δεν πρέπει να υπάρχει σύσταση και δεν υπάρχει σε κανένα μέρος, από κανέναν οργανισμό, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, δεν υπάρχει σύσταση να μην κάνουν τα άτομα που έχουν θρομβοφιλία το εμβόλιο. Άρα, εμβολιαζόμαστε όλοι, είτε έχουμε θρομβοφιλία, είτε παίρνουμε αντιπικτική αγωγή, ποτέ δεν κόβουμε την αντιπικτική μας αγωγή, κάνουμε κανονικά το εμβόλιο. Και το άλλο που με ρωτήσατε, που επίσης το ακούω συνέχεια, ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δίνουν προληπτικά μία ένεση βαρύνης ή ασπιρίνη σε κάποιον που πρόκειται να εμβολιαστεί. Ούτε αυτό είναι σωστό, δεν υπάρχει τέτοια σύσταση. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τους εμβολιασμούς μας και να, βέβαια, να προσέχουμε και να επιτηρούμε πάντα, όπως γίνεται σε όλους τους εμβολιασμούς, το μετά. Ότι είναι να συμβεί συνήθως από θρομβώσεις, η εμπειρία μας φαίνεται αυτές τις ελάχιστες που γνωρίζουμε. Ότι γίνεται μέσα στις 5-15, το πολύ 20 μέρες μετά τον εμβολιασμό. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τρομάξουμε πιο πολύ τους ασθενείς μας. Δηλαδή, όλοι θα πρέπει πραγματικά να κάνουν το εμβόλιο και με θρομβοφιλία και με ιστορικό θρομβώσιο. Πολύ περισσότερο θα κινδυνεύσουν αν δεν κάνουν το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά, κυρία Νομικού, μήπως θα έπρεπε να επιλέξουμε ένα άλλο εμβόλιο που δεν έχει συσχετιστεί με αυτά τα επεισόδια, ειδικά σε άτομα που, να, εδώ ο συναδελφός σας ρωτά, για παράδειγμα, σε ασθενείς με μη αναταγμένο θρομβοεμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο με αντιπικτική αγωγή. Γιατί να μην κάνει λοιπόν αυτό το εμβόλιο της Pfizer, για το οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συσχετίζεται με τέτοια επεισόδια. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Ότι το άτομο που παίρνει αντιπικτική αγωγή, όπως ρωτάει ο συνάδελφος, έτσι κι αλλιώς προφυλάσσεται από αυτή την επιπλοκή που φοβόμαστε, που είναι η θρόμβωση. Οπότε τελειώνει εκεί το θέμα. Τώρα, δεν υπάρχει ακόμα αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, δυνατότητα επιλογής εμβολίου. Δηλαδή, ο καθένας μας αυτή τη στιγμή κάνει το εμβόλιο που θα τύχει, εφόσον είναι τόσο σπάνια τα περιστατικά. Και το ξαναλέω ότι είναι η γνώση. Η σύσταση με τη γνώση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μεθαύριο μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο ή τα περιστατικά τα οποία είχαν θρομβοπένεια και θρόμβωση να διερευνηθούν εις βάθος, να κάτι άλλο να γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως αυτά ισχύουν. Ωραία. Και θα σας παρακαλούσα να μας διευκρινίσετε και για αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων, των ασθενών που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος. Εσείς λοιπόν θα δώσετε θρομβοπροφύλαξη στους νοσούντες με αυξημένο σωματικό βάρος? Ναι, ναι. Όχι μόνο στους νοσούντες, ναι. Όχι μόνο σε αυτούς που είναι στο νοσοκομείο, αλλά αν είδατε και στην ομιλία, είναι και οι παχύσαρκοι, οι άτομα που έχουν τόσο μεγαλύτερο σωματικό βάρος. Η σύσταση είναι να προφυλάσσονται, μια και είναι από τους πολύ ισχυρούς παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση, να προφυλάσσονται ήδη από το σπίτι. Τα άτομα που είναι συμπτωματικά, συμπτωματική νόσος, που μένει στο σπίτι, μέχρι να εξελιχθεί όπως η νόσος, θα πρέπει να παίρνει προφύλαξη. Είναι μέσα σε αυτά που έχουμε βάλει ως αιματολογική εταιρεία στην ένδειξη θρομβοπροφύλαξης. Ωραία. Να πάμε και σε μια άλλη κατηγορία ασθενών, για την οποία ζητούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι όσοι νοσούν από έρπιτα ζωστήρα. Εάν λοιπόν αυτοί είναι προγραμματισμένοι σε μία εβδομάδα από την έναρξη πρόσφατης νόσου για εμβολιασμό, θα πρέπει να τροποποιήσουν το ραντεβού και για πόσο χρονικό διάστημα. Και να μας πείτε επίσης αν το εμβόλιο μπορεί να κάνει συμπτώματα όπως την νόσηση, για παράδειγμα, αδιευστία ή ανοσμία. Κύριος Μαρίνος, νομίζω να μας πεις αυτά. Θα πρέπει να πάρουμε κάποια αναβολή για τον εμβολιασμό, τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες. Δεν έχει παρατηρηθεί στη δεύτερη ερώτησή σας ότι έχουμε συμπτώματα ανοσμίας. Ως συνήθως έχουμε συμπτωματολογίας μιας απλής γρήπης, μυαλγίες, πυρετός για περίπου 2 με 3-24 ώρα. Αλλά χαρακτηριστικό για αυτό που είπατε όμως για το πρώτο ερώτημα, είπαμε ότι πρέπει να πάρουμε μια αναβολή για τον έρπη ζωστήρα τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες για τον εμβολιασμό μας. Εδώ εκφράζω...
οι συνάδελφοί σας έναν προβληματισμό, αν οι ιδιώτες γιατροί λένε είναι, που είναι ήδη εμβολιασμένοι, έρχονται σε επαφή με ασθενείς COVID, τι πιθανότητες υπάρχουν να μεταφέρουν τον ιό πλέον σε υγιή άτομα? Νομίζω ότι είπαμε χαρακτηριστικά ότι μετά τον εμβολιασμό, σε αυτή τη φάση της πανδημίας, συνεχίζουμε τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να έχουμε. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία αν με τον εμβολιασμό μειώνουμε και τη μεταδοτικότητα. Ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε κάποια στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια μείωση. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε όμως. Δεν το ξέρουμε να απαντήσουμε με σιγουριά. Το βασικότερο όμως στοιχείο αυτής της φάσης πανδημίας πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας και μετά τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Πότε και με ποια διαδικασία θα μπορέσουν να κάνουν εμβόλια οι κατοίκων κατακεκλημένα άτομα, πάσχοντας από εγκεφαλικό κτλ.? Δεν ξέρω, κύριε Πατσουράκου, που είστε μέσα στα κέντρα εξουσίας και παρακολουθείτε το θέμα, αν έχετε πληροφορία μαζί μας. Σταθάκου, κέντρα εξουσίας είναι μόνο ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εγώ απλά είμαι ο Α' αντιπρόεδρος, τίποτε άλλο. Ο κύριος Σαμάρκος όμως είδα ότι σήκωσε το χέρι. Απλά να συμπληρώσω, επειδή όπως είπε και ο κύριος Χατζής, αυτά βγαίνουν κάθε μέρα. Πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας αποτελέσματα από μια μελέτη. Είδαν λοιπόν σε 140.000 υγειονομικούς, παρακολούθησαν τα κρούσματα στις οικογένειές τους και είδαν ότι οι οικογένειες των υγειονομικών που είχαν εμβολιαστεί είχαν 30% μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από COVID. Επομένως, έτσι, αυτό είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη ότι ο εμβολιασμός μειώνει και τη μεταδοτικότητα. Και πρέπει να σκεφτείτε βέβαια ότι τα μέλη των οικογενειών δεν κολλούσαν μόνο από τον υγειονομικό, δουλεύανε, πηγαίνανε σχολείο, βγαίνανε έξω. Επομένως, έχουμε ήδη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και από τις οικογένειες των υγειονομικών ισχυρά δεδομένα που δείχνουν για το εμβόλιο της Pfizer ότι μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη μεταδοτικότητα. Λοιπόν, να πω για το κατοίκον εμβολιασμό, γιατί το έχουμε συζητήσει και ξέρω, κυρία Σταθάκου, ότι μου κάνετε προβοκατόρικη ερώτηση, γιατί ξέρετε ότι το έχουμε συζητήσει και στο Σύλλογο. Το έχουμε συζητήσει και στο Σύλλογο, γιατί το έχουμε μιλήσει και με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΦΥ, τον κύριο Θεμιστοκλέους, ότι για να γίνει στα σπίτια σε κατοίκον εμβολιασμό, πρέπει να υπάρχει εμβόλιο πρώτον το οποίο να μπορεί να μεταφερθεί και με συνθήκες καλές. Και βασικά, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ακόμα και τα εμβόλια, μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε και της AstraZeneca που έχουμε τώρα, έχουν το πρόβλημα ότι είναι σε μπουκαλάκια των 5 ή 6 δόσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να μην χάνετε και κάποια δόση και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Και βέβαια, αυτό το ίδιο πράγμα, συγχωρήστε με, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διευκρινίσουμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και το ίδιο πράγμα θα γίνεται και με τη Johnson & Johnson που είναι και μονοδοσικό. Δηλαδή δεν θα έρθει σε δόση με μία σύριγγα που εκεί είναι το βασικό και καλό. Πρώτον, όχι μόνο η συντήρησή του σε συνθήκες απλές των 2-8 βαθμών, που να είναι εκτός ψυγείου, να μπορεί να μείνει και κάποια ώρα, αλλά το βασικό να είναι σε μία δόση σε σύριγγα όπως γίνεται με το αντιγρυπτικό. Άρα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι θα έχει πρέπει να έχει ένα συνεργείο, και αυτό είναι τεχνικό που έχουμε συζητήσει και με τον Γενικό Γραμματέα, το πώς θα φεύγει ένα μπουκαλάκι και θα γίνεται συνδυασμό να φεύγει από τη μία περιοχή στην άλλη. Γι' αυτό μέχρι τώρα όλους τους ηλικιωμένους που ήταν σε νοσηλεία κατοίκων, που ήταν σε κέντρα όπως είναι τα κέντρα ευγυρίας, τα γυροκομεία, εκεί υπήρχε δυνατότητα. Το άλλο πρέπει να το δούμε σε αυτή την περίπτωση. Και το επόμενο, επειδή θα το πει, δεν ξέρω αν το πείτε, έχουν πει μια ιστορία για το σχολίατρο. Εκεί. Έχετε να κάνετε μια ερώτηση στον κύριο Χατζή για το σχολίατρο. Κύριε Χατζή, μ' ακούτε? Εδώ λοιπόν με ρωτάνε πόσο σημαντικός είναι ο σχολίατρος και αν θα έπρεπε να καθιερωθεί πλέον όπως γινόταν κάποτε. Λοιπόν, πολύ σύντομα βέβαια, γιατί προβλέπω, κύριε Αντιπρόεδρε, και αν μας ακούει και ο Πρόεδρος, τουλάχιστον σαν φορά μας τον Ιατρικό Σύλλογο, ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε ειδικά με αυτό το θέμα, μια και από ό,τι διαφαίνεται, θα ανοίξει τα σχολεία. Λοιπόν, εμείς είχαμε πει από τον Αύγουστο ότι πρέπει να γυρίσουν στο σχολείο έχοντας τουλάχιστον κάνει τεστ πλέον σήμερα άπαντες, σαν να λέμε ώρα μηδέν. Και από εκεί και πέρα το θέμα του εμβολιασμού προέχει και το θέμα του σχολίατρου που δυστυχώς είχε εξαφανιστεί από την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Εμείς εν μέρη το καλύψαμε και λέω πάντα σαν Ιατρικός Σύλλογος, έχοντας εθελοντικά βεβαίως δεχθεί από παιδιάτρους κυρίως, αλλά και άλλες ειδικότητες, να συμβάλλουν στα σχολεία της περιοχής τους
σαν σύμβουλη υποκαθιστώντας το σχολίατρο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να καθιερωθεί πλέον επισήμως και να γίνει αναγέννηση ενός πετυχημένου θεσμού του σχολιάτρου. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ψυχάρη, που με απασχολεί καιρό, από την αρχή σχεδόν, το θέμα της αποκατάστασης post-COVID, εκεί με το μυϊκό σύστημα που φαίνεται ότι υποφέρει το περιφερικό, έτσι, το, οι γραμμοτιμίες, να το πω, και αφετέρου, αν έχουμε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων, από οστεοπαινία, αν από εκεί έχουμε κανένα στοιχείο. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ συστηματική νόσος και σε μεγάλο βαθμό, δεν έχω τα στοιχεία ακριβώς, υπάρχει μια μυϊκή αδυναμία. Τώρα αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο στον ιό, οφείλεται και στη χρόνια κατάκτηση του ασθενούς. Στοιχεία ότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται μια ιδιαίτερη αποκατάσταση. Χαίρομαι πολύ που το θέσατε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει γενικότερα, όχι μόνο η αποκατάσταση του μυϊκού συστήματος, η συνολική αποκατάσταση. Εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και θα ήθελα η πολιτεία λίγο να το δει πιο... αυτό. Ότι υπάρχει όμως θέμα, υπάρχει, οφείλω να σας το ομολογήσω. Θέμα μυϊκής ατροφίας και δυσλειτουργίας, θα έλεγα. Κύριε Χατζή, θα θέλατε να μας διευκρινίσετε αν τελικά έχει εξακριβωθεί τι γίνεται με τα παιδιά, μεταδίδουν ή όχι? Ξέρετε ότι έχουν περάσει πολλές φάσεις ανόδου και καθόδου ή αν θέλετε προτεραιοποίησης ή κρυψίματος των παιδιών σε σχέση με τη μεταδοτικότητα. Το σίγουρο σήμερα, σε εισαγωγικά το πω σίγουρο γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο, είναι με την τόσο μεγάλη εξάπλωση που έχει γίνει και παγκόσμια και στη χώρα μας, είναι και επιπλέον, επειδή έχει μπει μέσα στο σπίτι πλέον ο κορονοϊός, αυτό που λέμε μετάδοση μέσα στα μέλη της οικογένειας, πλέον και το παιδί είναι εξίσου συμμέτοχο. Τώρα, πάλι να διευκρινίσω ότι άλλο να μιλάμε για εφήβους, είναι, πλησιάζουν τη συμπεριφορά του ενήλικα, και άλλο για μικρά παιδιά, τα οποία και σαν συμπεριφορά, αλλά και σαν... θα με συγχωρήσει ο κ. Λουκίδης, αλλά ας το πω, ανάπτυξη του αναπτυξιακού συστήματος ακόμη έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και πιθανώς, με κάθε επιφύλαξη το λέω, ότι δεν προσλαμβάνουν εύκολα τον ιό, δηλαδή θεωρείται ότι έχουν λιγότερους υποδοχής του μετατρεπτικού εζήμου στο οποίο θα πάει να κολλήσει η ακίδα. Αυτή είναι μια υπόθεση που δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί. Και επίσης μια τελευταία υπόθεση επιδημιολογική είναι ότι επειδή τα παιδιά περνάνε συχνά τις κοινές λοιμώξεις, το κοινό κρυολόγημα από άλλους κορονοϊούς, πιθανώς έχουν και μια διασταυρούμενη ανοσία που ίσως τα βοηθάει να είναι λιγότερο επιρρεπή. Παρ' όλα αυτά, χθεσινή μου βιβλιογραφική ενημέρωση φαίνεται τελευταία να αυξάνονται τα περιστατικά παιδιών. Άρα όλα αυτά που λέμε, τα λέμε με κάθε επιφύλαξη. Ευχαριστώ. Ωραία. Υπάρχουν και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι πόσο ασφαλής είναι η έξοδος στις 10 ημέρες μετά από COVID λίμωξη. Και η άλλη αφορά μια άλλη μεγάλη κατηγορία ασθενών, είναι οι μεταγγιζόμενοι. Για παράδειγμα, αυτοί που έχουν μεσογειακή ανημία, θα πρέπει να προγραμματίσουμε κάποιο ιδιαίτερο τρόπο τη μετάγγιση σε σχέση με τον εμβολιασμό τους? Δεν ξέρω, δεν βλέπω τον κύριο Μαρίνο. Ποιος θα ήθελε να μας βοηθήσει? Η νομικό να μας πει για τη μεσογειακή. Ναι, οι ασθενείς δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, δεν έχω πολύ καλή σύνδεση. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε, κύριε. Ναι, οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες έχουν σαφώς ένδειξη να μεταγγιστούν, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν συνοσιρότητες και έχουν συχνές μεταγγίσεις και πολλοί από αυτούς έχουν και ασπλημία. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει ένδειξη να μεταγγιστούν και δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμά τους. Δεν έχει κάτι να κάνει με τη μετάγγισή τους. Ωραία. Να μας πει ο κ. Σαμάτος αν είναι για την έξοδο ή ο κ. Ζουκίδης του παθολογικού τομέα για την ασφαλή έξοδο στις 10 μέρες μετά από COVID λίμωξη. Και να κλείσουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά μία ώρα. Αυτό είναι ενδιαφέρον βέβαια και πολύ ευχάριστο ο καταιγισμός των ερωτήσεων, αλλά πλέον ξεπεράσαμε. Κύριε Σαμάρκο.
Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι έξοδος εννοεί, αν νοσηλεύεται, τι εννοεί να τελειώσει η καραντίνα, γιατί αυτό το συζητήσαμε. Έτσι, δεν ναι. Το δεύτερο, έτσι δεν είναι, μάλλον. Τέλος πάντων, ναι. Αν εννοεί για την καραντίνα, οι οδηγίες του ΕΟΔΗ έχουν το ελάχιστο τις 10 μέρες για ασθενείς με ήπια νόσο και περισσότερο για ασθενείς με πιο βαριά νόσο. Τώρα, για την έξοδο από το νοσοκομείο δεν είναι προκαθορισμένο το διάστημα με βάση τις μέρες. Μπορεί ένα ασθενής να μείνει 3 μέρες, μπορεί ένα ασθενής να μείνει 3 μήνες. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι εννοεί να βγει από το νοσοκομείο, δεν είναι συγκεκριμένο. Έτσι, εξαρτάται από την κλινική εικόνα. Μπορεί να βγει πολύ γρήγορα, είναι καλά, μπορεί να παραμείνει περισσότερο. Δεν ξέρω αν ο κ. Λουκίδης θέλει να προσθέσει κάτι. Νομίζω με καλύψατε, γιατί το νοσοκομείο μπορεί και εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Το σπίτι νομίζω ότι εξαρτάται επίσης, αν είναι ολιγοσυμπτωματικός με 3 μέρες απουσία συμπτωμάτων, θα μπορούσε να βγει και στις 10. Σε άλλη περίπτωση θα βγει στις 14. Εξαρτάται από το πώς είναι ο ασθενής και πώς ξεκίνησε. Ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το κύκλο των ερωτημάτων, απαντήσαμε στα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχαριστήσουμε και όλους όσους συμμετείχαν που κράτησαν έτσι ζωντανή την συζήτησή μας με τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που έκαναν. Κύριε Βατσουράκο, ναι, λόγος... Δώστε μου ένα λεπτό, το ξέρω ότι είναι ο λόγος εμένα. Επειδή είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, κύριε Πλατανησιώτη, και τον ομολόγο. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Ξεπεράσαμε κατά μία ώρα την προβλεπόμενη διάρκεια την οποία είχαμε προγραμματίσει, παρά το γεγονός ότι οι ομιλητές δεν μπορούν να πω ότι ήταν λιγόλογοι. Δεν χρειάστηκε ποτέ να τους διακόψουμε, παρά μόνο έκανα μια ειδοποίηση εγώ 12 λεπτά. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι πολλές φορές αρχίζουμε και χτυπάμε μικρόφωνα στις ομιλίες για να μπορεί να τελειώνουν. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, κυρία Σταθάκου, επειδή σε λίγο θα είναι και ο Περιφερειάρχης μαζί μας και θα μείνει το πάνελ πλέον των ομιλητών και των θα ανεβάσουμε τη συγκεκριμένη ημερίδα στο site μας, όπως επίσης και στο site, πιστεύω, και του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και θα είναι και στο YouTube. Εκεί μπορούν να τα βλέπουν όλοι οι συνάδελφοί μας για να μπορούν να μιλάνε, να ενημερώνονται. Παράλληλα, εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο έχουμε ανεβάσει στο site μας, όπου έχουμε ειδικό μπάνερ, όπου υπάρχουν όλες οι εισηγήσεις των επιστημονικών εταιριών και των επαγγελματικών ενώσεων για μέτρα προφύλαξης, για το τι πρέπει να κάνουν για αντιμετώπιση των κρουσμάτων COVID, είτε στο σπίτι, είτε στην πρωτοβάθμια γέννη. Και νομίζω, κύριε Σαμάρκο, κύριε Νομικού, κύριε Καυκά, κύριε Λουκίδη, στην επιτροπή που έχουμε για τον κορονοϊό, για όποτε μπορείτε έρχεστε και μας έχετε τιμήσει με την παρουσία σας της Περιφέρειας Αττικής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου εκεί θα επαναεκτιμούμε και θα επικαιροποιούμε συνέχεια όλες τις οδηγίες αυτές. Έχουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τιτάνια μπροστά μας. Εμείς σαν Ιατρικό Σύλλογος, θα τα πει και ο Πρόεδρος σε λίγο, συνεχίζουμε την προσπάθεια και η πρώτος στόχος που είχαμε ήταν του να εμβολιάσουμε το υγειονομικό προσωπικό, τους γιατρούς και, το προσωπικό του. Νομίζω ότι τα καταφέραμε και ξέρετε ήταν πολύ σημαντικό, διότι στην ουσία εμείς προηγηθήκαμε αυτό που έκαναν μέχρι τώρα η Βόρεια Ευρώπη. Η Βόρεια Ευρώπη δεν είχε βάλει τους γιατρούς. Κύριε Σαμάρκο, βλέπω ότι πρέπει να αποχωρήσετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σε λίγο είναι και ο Πρόεδρος μαζί, αλλά θα του μεταφέρω το ότι έχετε αλλημένη υποχρέωση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε. Ωραία, απεχώρησε ο κύριος Σαμάρκο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαμάρκο, θα τα πούμε και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, εδώ νομίζω οι συμπρόεδροι μου, αν θέλουν κάτι να συμπληρώσουν, κύριε Σαόφ, κύριε Χατζή. Κύριε Χατζή, και εσείς πείτε κάτι. Ναι, ναι. Κύριος Σαρόφ, κύριος Χατζής και βεβαίως μετά ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και φυσικά ο πρόεδρος. Προηγήστε, κύριε Σαρόφ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε όλο το πάνελ των ομιλητών μας.
εκπροσωπώντας και εκφράζοντας την ανησυχία όλος ιδιαιτέρως των νέων σχετικά συναδέλφων που νοσηλεύουν ασθενείς COVID στα νοσοκομεία, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία γνωρίζουμε, πόσο περισσότερο κινδυνεύουν από εμάς που δεν μπαίνουμε σε θαλάμους. Αυτό ήθελα έτσι, έστω και επιγραμματικά. Ποιος? Ένα λεπτό. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας λιγάκι, τι εννοείτε? Ναι. Δηλαδή, οι νέοι συνάδελφοι οι οποίοι καλούνται να μπουν σε θαλάμους και να νοσηλεύσουν ασθενείς COVID. Υπάρχουν τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε. Αυτοί όμως ανησυχούν. Αυτό ήθελα λοιπόν εγώ να περάσω κάποια ερώτηση στο πάνελ. Αν θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα ότι μπορεί να κολλήσουν περισσότερο από εμάς που δεν μπαίνουμε. Αυτό ήθελα να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Τώρα θα σας μιλήσω εγώ που μπαίνω μαζί με τους νέους συναδέλφους μέσα και κάνουμε επίσκεψη. Μάλιστα. Αυτό που κάνουμε είναι πάντα ότι παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουμε. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα ντυθούμε και πώς, κυρίως πώς θα ξεντυθούμε, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να τηρούμε ευλαβικά τον τρόπο με τον οποίο βγάζουμε τα μέτρα προστασίας τα οποία έχουμε πάρει. Ένα προς ένα, αλλάζοντας γάντια. Είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Οι νέοι συνάδελφοι είναι πραγματικά, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό εδώ, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τα έδωσαν όλα σε αυτό το πανδημικό κύμα που ζούμε τον τελευταίο χρόνο. Οι ειδικευόμενοι και οι επικουρικοί μπήκανε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Δεν φοβήθηκαν, δεν δίλιασαν, έκαναν πραγματικά αυτό που έπρεπε να κάνουν. Χωρίς να κοιτάξουν ωράριο, πλαφόν εφημεριών, τίποτα. Και πραγματικά τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν η εμπροστοφυλακή όλων εμάς οι οποίοι, δίνοντας το παράδειγμα, σας το λέω ειλικρινά, προσπαθούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά με αυτούς, όσο μπορούμε. Αλλά είναι πραγματικά άξιο να το αναφέρουμε ότι δεν έχουν κάνει πίσω ούτε ένα λεπτό. Παίρνουν τα μέτρα προστασίας, οι περισσότεροι νομίζω έχουν εμβολιαστεί και όταν βγαίνουμε από τη μονάδα, πάντα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην χαλαρώσουμε καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους γύρω μας. Αυτό είναι νομίζω το βασικό μήνυμα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, μάλλον κύριοι Πρόεδροι, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, έχουμε τελειώσει και όλη την μακρά αυτή η μερίδα και είχαμε μια μισή ώρα περίπου ερωτήσεις και απαντήσεις από τέρα από ένα προαπήριο το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ο λόγος είναι σε εσάς. Εμείς ως Προεδρείο παραδίδουμε στους δύο Πρόεδρους. Θα παρακαλέσω τον κύριο Πελαρονησιώτη να πάρει το λόγο και αμέσως μετά θα αποφωνήσω. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική, μα πραγματικά εξαιρετική ημερίδα. Έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλους τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν περιστατικά στο σπίτι. Η μεγάλη συμμετοχή, αλλά το πλήρως των ερωτήσεων και η παράθεση της ώρας μας δίνει ένα μήνυμα ότι τέτοιου είδους ημερίδες θα διαρρώσουμε πολύ πιο συχνά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αλλά να τις εμπλουτίσουμε και με επιπλέον θέματα, όπως παραδείγματος χάρη το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών, πράγμα το οποίο εγώ υποστηρίζω πάντα, ή θα πρέπει να υπάρξει το ασυμβίβαστο μεταξύ του εμβολιασμένου και του μη εμβολιασμένου ή μη εμβολιασμένου με το ιατρικό ή το νοσηλευτικό επάγγελμα. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά στο επόμενο που θα κάνουμε. Να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συμμετέχοντες. Πραγματικά δόθηκε πολύ μεγάλη πληροφορία. Ξέρουμε ότι αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα τα δεδομένα, οπότε η νεότερη πληροφορία μας είναι τελείως απαραίτητη σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ και είμαστε εν αναμονή του επόμενου που θα κάνουμε. Λοιπόν, να ευχαριστώ αφενός με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, με τον οποίο εξάλλου
Είμαστε σε συνεχή συνεργασία πολλά χρόνια τώρα, σίγουρα τους τελευταίους μήνες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από κοινού και τους γιατρούς και τα γιατρία να ήταν από την πρώτη μέρα ανοιχτά στην COVID περίοδο, και έχουμε και άλλα σχέδια για να μπορέσουμε να δώσουμε δύναμη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή και μέσα από αυτή την ημερίδα και μέσα από τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν και οι απαντήσεις οι οποίες δόθησαν από τους εκλεκτούς συναδέλφους, συνομιλητές, απεδείχθη ότι πρέπει μέσα σε αυτή την πανδημία να διδαχτούμε και από τα λάθη μας, διότι η πανδημία, η τρίτη φάση της, μπορεί να βλέπουμε ότι σύντομα θα τελειώσει, αλλά πρέπει να τελειώσει αφενός με τα λιγότερα δυνατά τραύματα, με τις δυνατό λιγότερες ανθρώπινες απώλειες, αλλά και να προετοιμαστούμε σε ενδεχόμενη τέταρτη φάση, γιατί ο ιός θα είναι εδώ, και μέσα από τη διόρθωση των όποιων αρνητικών ή λαθών να μπορέσουμε να είμαστε πιο επικοδομητικοί, πιο ακέραιοι πάνω στις αποφάσεις και στις λύσεις. Και θα έλεγα ότι η χώρα του Ιπποκράτη, η χώρα που έχει δώσει στην σύγχρονη περίοδο ένα αξιόμαχο υγειονομικό και ιατρικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται και στα πέρατα του κόσμου, πρέπει, οφείλει, μπορεί, όχι μόνο να δώσει λύσεις και σε αυτή την πανδημία, αλλά να αποτελέσουν αυτές οι λύσεις και την μεταλαμπάδευση μιας άλλης Ελλάδος στη μετα-COVID εποχής, της Ελλάδος η οποία έχει ένα επιτυχημένο αξιόμαχο υγειονομικό σύστημα, αλλά και συγχρόνως μέσα από τις πολιτικές οι οποίες πρέπει να έρθουν αμέσως, να δημιουργήσει μια αναπτυξιακή διάθεση που μπορεί να προέλθει μέσα από τα υγειονομικά μας συστήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι μπροστά μας έχουμε αφενός μεν το πώς θα ανακόψουμε τη μεταδοτικότητα του ιού μέχρι να εμβολιαστεί σε αυτή τη φάση ο πληθυσμός, και αυτό σχετίζεται με την ιχνηλάτηση, με τα rapid test τα οποία αργήσαμε σαν χώρα να τα βάλουμε στη ζωή μας, με πολιτικές οι οποίες σχετίζονταν με τον τουρισμό, που δυστυχώς πέρυσι κανείς δεν άκουσε τους φορείς οι οποίοι λέγανε, όπως τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, μην έχουμε τουρισμό ανεξέλεκτο χωρίς ιχνηλάτησή τους. Αλλά και τώρα, πάνω απ' όλα, μέσα σε αυτή την εσπεσμένη διαδικασία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιώσουμε το ιατρικό επάγγελμα, το ιατρικό λειτουργήμα, αλλά και τους κανόνες δεοντολογίας οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να γίνει γιατρός, δεν μπορεί ο γιατρός να γίνει οδοντίατρος, δεν μπορεί ο οδοντίατρος να γίνει εμβολιαστής. Θα πρέπει οι κανόνες να τηρηθούν, και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν πρέπει να διαστραβλώσουν σε καμία περίπτωση κανόνες οι οποίοι είναι διαχρονικοί, γιατί πάνω απ' όλα έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η δουλειά λοιπόν η δική μας ποια είναι? Είναι να μπορέσουμε αυτό που λέγαμε από την πρώτη μέρα, πρωτοβάθμια περίθαλψη και κρούσματα που ξέρουμε από την πρώτη στιγμή, για να είμαστε δίπλα τους. Το να πάει ένας ασθενής την ίδια μέρα που δημιουργείται υποξεμία στο νοσοκομείο για ενίσχυσή του, από το να πάει την τρίτη μέρα για να ενισχυθεί ο ασθενής και η υποξεμία του, είναι εντελώς διαφορετική και η αντιμετώπιση του και η εξέλιξη του ίδιου του ασθενούς. Αυτό, εάν δεν γίνει κατανοητό από αυτούς που ηγούνται από τη χώρα του Ιπποκράτη
η οποία μπορεί και θα έπρεπε να μεταλαμπαδεύσει αυτό το αυτονόητο προς κάθε γωνιά του κόσμου, τότε νομίζω ότι έχουμε αποτύχει. Αυτός είναι και ο άοκνος αγώνας, η αγωνία μας να μπορέσουμε ακόμα και με ημερίδες και σε συνεργασίες και με το ΚΕΣΥ και με τα Υπουργεία να δώσουμε τον άξονα, την πηξίδα στο πού ακριβώς θα πρέπει να πάμε. Είναι αλήθεια ότι και από αυτή την ημερίδα ένα θέμα έχουμε εξάγει. Ότι η επιστημονική γνώση και το ιατρικό βάθος πάνω στη γνώση στη χώρα μας είναι πολύ σημαντική και πάρα πολύ σημαντική για το αύριο. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους, τον καθηγητή νομολογίας, τον κύριο Λουκίδη, τον διευθυντή του καρδιολογικού τμήματος του ΚΑΤ, τον εκλεκτό και συνάδελφο και συμφοιτητή μου, επέτρεψέ μου να πω, Νίκο Καυκά, τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας, τον Σαμάρκο τον Μιχάλη, τη διευθύντρια της αιμοδοσίας, την νομικού την Εφροσύνη, καθώς επίσης και για τις πολύ άρτιες παρεμβάσεις των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, του Γιώργου του Μαρίνου, που εκτός από μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι πλέον ένας συνάδελφος, γιατρός της ακαδημαϊκής, θα με επιτρέψει να πω, κοινότητας ως επίκουρος καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Προληπτικής Ιατρικής με μεγάλη εμπειρία στο Λαϊκό, του Παναγιώτη Ψυχάρη, που επί σειρά ετών όχι μόνο θητεύει στην πρωτοβάθμια περίθαψη, τη λατρεύει ως διευθυντής του ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας του Πύρωνα, καθώς επίσης και τους δύο αντιπροέδρους, τον Σαρόφ τον Παύλο, του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, αλλά και του Φώτη του Πατσουράκου. Αγαπητέ Πρόεδρε Νίκο Πλανανισιώτη, δεν άφησα τελευταίο τον Χατζή τον Τάσο, τον οποίο μέσα από μια άοχνη διάθεση στα κοινά μας έφερε η τύχη να αντιμετωπίζουμε και πάρα πολλά κοινωνικο-επιστημονικά θέματα από κοινού και χαίρομαι και αυτό που το πράττουμε σε αυτή την σκληρή περίοδο, αλλά συγχρόνως και δημιουργική. Και βέβαια να ευχαριστήσω και την Εμιλία τη Σταθάκου, η οποία νομίζω ότι πλέον με τη δική της εμπειρία και με τη δική της διάθεση έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή παρακαταθήκη για τα τεκτενόμενα του ιατρικού χώρου. Και φασικά όλους τους συναδέλφους μας, οι οποίοι είχαν τη δύναμη, τη δυνατότητα, αλλά και τη διάθεση μέσα σε αυτό το πρωινού του Σαββάτου, όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να ενδιαφερθούν, αλλά και να ρωτήσουν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κοινές απόψεις όλοι μας, οι οποίες πιθανολογώ ότι θα είναι απόψεις που θα γίνουν κανόνες για το αύριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δεν είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε. Είναι μία ακόμα φορά που βρεθήκαμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα και να πούμε, αλλά κυρίως να πράξουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Πρόεδρε.